Φίλες, φίλοι, γεια σας. Πρώτη εκπομπή για τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά κιόλα. Κάναμε μια μικρή παύση, έτσι για να παρακολουθήσουμε λίγο καλύτερα τα πολύ σημαντικά γεγονότα που εκτελήσονται στις μέρες μας. Το διάστημα που δεν μιλήσαμε, είχαμε πράγματι δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα ήταν η Χούτη, και ο πανικός που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το άλλο ήταν η, η αγωγή που κατέθεσε η Νότια Αφρική, η νότια Αφρική εναντίον του Ισραήλ. Για, με την κατηγορία της γενοκτονίας, έτσι, κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό που είναι ακόμη πιο ευχάριστο είναι ότι η Ελλάδα τουλάχιστον και η Γαλλία, δύο ευρωπαϊκές χώρε, κράτησαν στάση ε, κατά του Ισραήλ. Υπέρ τη Νοτιοαφρική, η οποία κατέθεσε την αγωγή. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα στα δικά μα. Σήμερα θα, θα επιστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο στη συζήτηση για το εθνικό νόμισμα που είχαμε κάνει σε μία προηγούμενη εκπομπή και με άλλου φίλου εδώ πέρα. Και θα το συνδυάσουμε με ένα ακόμη παράδειγμα εθνικού νομίσματος, δηλαδή τι αγώνα χρειάζεται να δώσει ένα κράτο για να για να διώξει ένα ξένο και να φτιάξει το δικό του. Και θα πάμε στη Γουινέα. Θα πάμε στην αγαπημένη μας Αφρική πάλι και θα μιλήσουμε για το τι έγινε στη Γουινέα την περίοδο που ο Ντεγκόλ είχε προτείνει στις πρώην γαλλικές απικίες, να ιδρύσουν κατά κάποιο τρόπο μια γαλλική κοινοπολιτεία και να έχουν ως κέντρο το Παρίσι. Οι υπόλοιπε πρώην γαλλικές αποδέχθηκαν ψηφί την πρόταση του Ντεγκόλτ, η μόνη που, που έφερε αντί, αντίσταση ήταν η Γουινέα. Η Γουινέα με πλειοψηφία μάλιστα 99%, έτσι με ψήφο 99%, εψήφο, 99 ναι. πανψηφί, ναι. επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτησίας. Και φυσικά, η ανεξαρτησία υποτίθεται θέλανε και οι υπόλοιποι, έτσι. ανεξάρτητες χώρες υποτίθεται ότι ήταν, αλλά δεν υπάρχει ανεξάρτητο κράτος το οποίο δεν έχει οικονομισμό. Η Γουινέα λοιπόν επέλεξε το εθνικό νόμισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αντιμετώπισε για να πετύχει Ωραία. το εθνικό της νόμισμα. Ωραία. Αντώνη. Ναι. Θα Και αν μου επιτρέπεις πριν, πριν μπούμε στη Γουινέα, μια έτσι μικρή συμπλήρωση έτσι για ότι πολύ καλά κάναμε στην εκπομπή όπου συζητήσαμε για την Νότια Αφρική και τονίσαμε τότε ότι το Economic Freedom Fighters, το Μαλέμα, ήταν αυτοί που κατέβασαν την πρόταση για καταγγελία του Ισραήλ για γενοκτονία και τα κατάφερε yeah. το κόμμα yeah. του, του Μαλέμα. Δηλαδή το τρίτο κόμμα κατάφερε να περάσει και να, να πιέσει, να βάλει ας πούμε στο φιλότιμο θα λέγαμε και το πρώτο κόμμα το το uh, ANC το African National Congress το κόμμα του ε, το, το ιστορικό κόμμα του Μαντέλα και έτσι γίνεται δηλαδή ακόμα και αν είσαι αν μικρό δεν είσαι κόμμα αν έχεις το δίκιο και επιμένεις είσαι ένα κόμμα αρχών θα καταφέρνεις γιατί υπάρχει μεγάλη διαρροή από το ANC προς τους Economic Freedom Fighters και όπως είχαμε πει τότε, περιμένουμε να κάνουν την ανατροπή ενδεχομένως τώρα το 2024 που έχουν και τις εκλογές. Και δεν είναι τυχαίο που ξανά η Αφρική ε, πρωταγωνιστεί και εδώ στο Διεθνές Δικαστήριο όπου κάνανε καταπληκτικές αγορές, μπορεί να τις βρείτε στο ίντερνετ να τις ακούσετε όποιος θέλει και, και η Ιλλανδία και μια Ιλλανδή δικαστικός έκανε πολύ καλή αγόρευση. Όχι, ε, ναι, αγόρασε κόλαφο ναι, για, για, το, για το Ισραήλ. Ενώ εμεί συμμετέχουμε με τη μεριά που κάνει τη γενοκτονία. Με τι βάσει μα και από την κυπριακή βάση σηκώθηκαν τα αεροπλάνα που χτύπησαν του Χούτι. Έναν λαό ηρωικό, μεγαλειώδη, τι να πει τώρα κανένα. Ε, αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική που κάνουν έμπρακτη αντίσταση. Αυτά θα να δούμε πώ το. Ναι. Τα βάζουν με τους Αμερικάνους, έτσι, με τους Αμερικάνους. Με τους Αμερικάνους, ναι, και ζητάνε ίσα. ακριβώς και ο όρο είναι να σταματήσει ο αποκλεισμό της γάζας, να ξαναμπούν τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό και μην ξεχνάμε και ότι οι Χούτι χάσανε 300.000 κόσμο από την πείνα, από τον αποκλεισμό των λιμανιών τους, από, πάλι από τη Δύση, από τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, τα Άλλο ένα μεγάλο έγκλημα που δεν θα δικαστεί ποτέ φυσικά στο Διεθνές Ποινικών Δικαστήριο κτλ. λοιπά, λοιπά. Ξέρουν δηλαδή ε, από πρώτο ε, χέρι ε, τι ε, σημαίνει ε. αυτό το έγκλημα. Κοιτάξτε, η νότια Αφρική, η νότια Αφρική ανοίγει το δρόμο, οπότε μπορεί να. από εδώ και στο εξή να δούμε πολλά τα οποία θεωρούμε ότι είναι θέματα που έχουν κλείσει και δεν θα εκδικαστούν ποτέ. Μπορεί να τα δούμε ξαφνικά να βγαίνουν στην επιφάνεια και να εκδικάζονται γιατί υπάρχει ένα ρεύμα, υπάρχει ένα ρεύμα αλλαγή. Δηλαδή, η κατάπτωση κατρακύλα τη Δύση, το τελευταίο καιρό, ε, ε, έχει κάνει τον κόσμο να σκέφτεται λιγάκι διαφορετικά. Ναι, και πρώτη φορά μέσα στη Δύση τεράστιες αντιδράσεις ε, α, από τον κόσμο, διαδηλώσεις ενάντια σε αυτή την πολιτική και την ίδια στιγμή υπάρχουν αυτές, ε, τα, τι να πω τώρα, ψυχοπαθείς στην Ελλάδα. Έχω δει πολλούς ε, γεωπολιτικούς αναλυτές, τη γνωστή ομάδα, που συζητάνε στη βάση του ότι πηγαίνουμε, θα πάμε στην Ερυθρά Θάλασσα, και, αλλά με τι ανταλλάγματα θα πάνε. Και δεν ρωτάει κανένα, καθίστε ρεμάγει. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για το αν θα χτυπήσουμε έναν λαό, που ο οποίος κάνει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να πει κανένα, σώζει την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας με, την, με τον αγώνα που κάνει ενάντια στο Ισραήλ. Είναι ο μοναδικό. Ε, είναι το μοναδικό κράτος που έμπρακτα πολεμάει ενάντια σε αυτή τη γενοκτονία που γίνεται. Και εμείς κοιτάζουμε από την άλλη και ρωτάμε τι αντάλλαγμα θα πάρουμε από τους Αμερικάνους για να στείλουμε κι εμείς μια φρεγάτα για να χτυπάει το σχούτι. Είμαστε με τα καλά μας. Και παράλληλα χαίρομαι που βλέπω άλλους αναλυτές ακόμα και τον Μερσάιμερ, τον Αμερικάνο τη ρεαλιστική σχολής που τόσο τον θαυμάζουν όσοι αυτοί, όλοι όσοι πιστεύουν ότι ρεαλισμός σημαίνει κινησμό και ψυχοπαθής ανάλυση, να λέει ότι με αυτή την ενέργεια η Νότια Αφρική έχει ουσιαστικά μπει σε ένα ηθικό βάραθρο και ε, έχει κερδίσει πάρα πολύ στην εξωτερική της πολιτική. Και αυτό το λέει ο, ο Μελσάιμερ, ο οποίος παραδέχεται ότι η, πολιτι... η, υπεράσπιση του Ισραήλ είναι τελείως στραθερή. Δεν υπάρχει υπεράσπιση ενάντια στην επιχειρηματολογία της Νότιας Αφρικής. Έχουν τεκμηριώσει την πρόθεση για γενοκτονία. Έχουν δείξει όλα τα βίντεο που βλέπαμε και εμείς άλλωστε με τους ανώτερους αξιωματούχους να ζητά να γίνει αυτή η γενοκτονία. Τους στρατιώτες να τραγουδάνε τραγούδια για γενοκτονία. Τις πράξεις που επιβεβαιώνουν αυτή την πολιτική και αυτή την πρόθεση, οπότε όλα είναι... Ε, βέβαια φυσικά όλα είναι πολύ καλά τεκμηριωμένα. Βέβαια φυσικά θα ασκήσουν το βέτο τους οι Αμερικάνοι και δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά το ηθικό πλήγμα που δέχεται το Ισραήλ είναι τεράστιο και σε λίγο ενδεχομένως να ανοίξει η συζήτηση αν αυτό το κράτος πρέπει να υπάρχει. Γιατί ιδρύθηκε και από και τον ΟΗΕ. Ανεπίσημα η συζήτηση έχει ανοίξει. Ναι. Ενδέχεται να ανοίξει και επίσημα. Και όπω είπε, το Ισραήλ έχει χάσει, έχει κατατροποθεί γεωπολιτικά. Εγώ αυτό πιστεύω. Yeah. Έτσι, yeah. και δεν έχει κερδίσει δηλαδή ούτε καν το μήνυμα. Δηλαδή, τη Γάζα δεν την έχει κερδίσει. Οπότε, όλη αυτή η ιστορία έγινε για να χτυπήσει τη Χαμά. Η Χαμά δεν κατάφερε να χτυπήσει. Έτσι, ξεπάστρεψε oh. oh. όλο τον άμαχο πληθυσμό εκεί πέρα. Και το στόχο σου δεν τον πέτυχε. Και κατά τη γνώμη μου, ούτε θα το πετύχει. Ακριβώ αλλά και να το πετύχουν θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τέλο πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Α πάμε με στο θεματάκι μα τώρα. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για, το... για τη Γουινέα. Ναι. Για του ε, φωστήρες διαφωτιστές διαφωτιστέ τη Ευρώπη που το 1958 στέλνουν το μεγάλο του καμάρι, τον στρατηγό Ντεγκόλ, τον μεγάλο ήρωα, ας πούμε, της ε, να αφού απελευθέρωσε συσσαγωγικά τη Γαλλία, δεν την απελευθέρωσε αυτός, την απελευθέρωσαν, όπως έχουμε πει και σε άλλε εκπομπές, ε, και ο στρατός των, ε, της αυτοκρατορία της Γαλλικής, Αφρικάνοι στρατιώτες που μπήκαν από την Ιταλία και πολέμησαν κτλ. Και, και, και τους απέκρυψε ο Ντεγκόλτ Βάζοντα λευκού να, να ε, παρελάσουν στο Παρίσι. Τυχόν και δει κανένα μαύρο στρατιώτη να παρελάσουν και τρομάξει ε, και πέσει το ηθικό των Γάλλων του. Μα αυτοί μας Και φυσικά ε, η αμερικανική εισβολή που έγινε αφού είχε καταρρεύσει ουσιαστικά. Το, είχε καταρρεύσει εντελώ μάλλον το, το ανατολικό μέτωπο γιατί η Γερμανία και στο δυτικό είχαν μείνει ελάχιστοι, ούτε καν είχαν. Πετρέλου να κινήσουν, να κινήσουν τα άρματά τους τέλο πάντων. Ε, τους ελευθερώσαν λοιπόν όπως τους ελευθερώσαν. Αυτός λοιπόν ο ήρωας που είχε περάσει το γερό του στην, στην Αγγλία από το ραδιόφωνο παριστάνοντας τον ήρωα και τον αντιστασιακό πάει τώρα να κάνει μια επίθεση φιλίας yeah. στην Αφρική. 1958. Ε, έτσι για να βάλουμε ένα ιστορικό πλαίσιο Ήδη το 1954 είχε γίνει στο Βιετνάμ η μεγάλη, ο απόλυτος ξεφτυλισμός του γαλλικού στρατού, της Λεγιώνας των Ξένων. Αν θυμάμαι καλά, 2.000 νεκροί, 20.000 εχμάλωτοι κατάρρευση του μετώπου, φύγαν κακοί κακώς οι Γάλλοι, αφήσαν στο κατόπι του τους, τους Αμερικάνους να καταπιάνουν τον αντικομιστικό αγώνα στην Αλγερία πόλεμος, μεγάλη αντίσταση. Το Μαρόκο και η Τινίσια είχαν ήδη χαθεί για τη Γαλλία και ο, ο Ντεγκόλ προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί από την ε, γαλλική αυτοκρατορία. Τι σκαρφίζεται λοιπόν, κομμουνοτέπλε, κοινότητα, έτσι, γαλλική νοπολιτεία. Ναι, είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, μιλάμε όλοι γαλλικά, μοιραζόμαστε τον γαλλικό πολιτισμό, τον διαφωτισμό και όλα αυτά τα ωραία ε, σας φάξαμε πριν από 50-60 χρόνια, αλλά αυτά είναι παλιές ιστορίες, δεν, δεν έχουν σημασία πλέον. Οπότε ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι πολύ διαφημισμένο, το δείχνουν και τα επίκαιρα τα γαλλικά, θα το δουν και οι φίλοι μας σε, σε, κάποιες ταινίε που θα βάλουμε θα βάλεις έτσι στα link να τα δουν, να τα δουν οι φίλοι μας. Ε, ξεκινάει από τη Μαδαγασκάρη, πηγαίνει στο Κονγκό, στο Κογκό, περ, περνάει από την ακτή Ελεφαντοστού και το πρόγραμμά του λέει να πάει και ε, πιο πάνω, ε, α, αλλά ε, πρέπει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη Γουινέα. Σε όλους τους άλλους τα έχει καταφέρει. Δηλαδή, από το 1945 που τελείωσε ο πόλεμο, οι Γάλλοι αναγκάζονται να επιτρέψουν τη δημιουργία κομμάτων στι επικίε. Έχει χαλαρώσει η κατάσταση. Γιατί όλοι αυτοί έχουν πολεμήσει ω βοηθητικοί στο στρατό, ω στρατιώτε, έχουν σκοτωθεί. Πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία κομμάτων. Φυσικά με του κατασκόπου, φυσικά ενεχόμενα, φυσικά με καταστολή. Αλλά όλα αυτά τα κόμματα ε, φυσικά με, με, με τους ε, ε, στρατιώτες Αφρικανούς, οι οποίοι δεν, δεν τους δίνονται συντάξεις, δεν τους, δεν τους μεταχείριζονται όπως τους Γάλλους στρατιώτες, όσους πολέμησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όσους προλάβανε μόλις αυτές τις αδικίες, και ταυτόχρονα ο κομμουνισμός ανθεί ως απελευθερωτική ιδεολογία στην Αφρική. Ένας από αυτούς ε, τους κομμουνιστές είναι και ο, αςούμε, ο ήρωας αυτής της ιστορίας, ο Σεκούτου Ρε, στη γουινέα, ο οποίος δεν καλοκοιτάζει αυτήν την γαλλική κοινότητα που θέλει να φτιάξει ο Ντεγκόλ. Καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια παγίδα, για να περισωθεί η αυτοκρατορία πριν γίνει και εκεί πέρα της Αργερίας. Πριν ξεσηκωθούν δηλαδή... Για να κατακαθαριστεί η της Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με όλα αυτά που είχαμε αναλύσει στις προηγούμενες εκπομπές και οι να παραπέμψουμε για να, μην, για να μην τα επαναλάβουμε δηλαδή με τα σκοτεινά συμβόλαια, την παραμονή, την, την οικονομική των Γάλλων όλων των επιχειρήσεων, των ορυχείων, όλων των υποδομών του στρατού που θα ήταν ελεγχόμενος από τους Γάλλους του γαλλικού φράγκου το οποίο θα φυλάγεται εισαγωγικά στις γαλλικές τράπεζες για να yeah. μην το χάσετε, τότε ήταν 100, τα 100% Λοιπόν, κάνει αυτή λοιπόν την επίθεση φιλίας περνάει από τις χώρες της γαλλικής επικράτειας Εκεί πέρα στη Κοινή υπάρχει αυτό το πρόβλημα Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Σεκουτουρέ, δεν είναι τυχαίος Έχει τον προπάπο του, ο οποίος ήταν στην αντίσταση ενάντια στους Γάλλους Είχε στήσει ένα κράτος, το οποίο αντιστάθηκε σχεδόν 15 χρόνια ενάντια στην προσπάθεια απεικιοποίησης της περιοχής. Έχει, έχει δηλαδή την, την οικογενειακή περηφάνεια, παρόλο που ο ίδιος έχει μεγαλώσει σε πολύ φτωχή οικογένεια, με φτωχό τρόπο και κάνουν απλά καλλιέργεια οι του, καταφέρνει όμως, γίνεται ένας πολύ δυνατός συνδικαλιστής και οργανώνει απεργίες, οργανώνει ε, το κόμμα, το κομμουνιστικό Εκεί πέρα, το οποίο βέβαια δεν ονομάζεται κομμουνιστικό, ο ίδιο είναι βέβαια κομμουνιστή, αλλά το ονομάζει Δημοκρατικό Κόμμα Γουινέα. Και ε, οργανώνει μεγάλη, ε, μεγάλη του επιτυχία το 1953, αν δεν κάνω λάθο, είναι μεγάλη απεργία με την οποία πετυχαίνει να ισχύσει ο εργατικός κώδικας και στις απικίες. Δηλαδή να, έχουν ουσιαστικά μια ισονομία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάποιο εκεί από το του συμβούλου του Ντεγκό του λέει: Δεν σταματά λίγο και από τη Γουινέα να το μεταπίσεις. Άμα πα εκεί μια μέρα στην περιοδία σου, θα τον πείσει το, να, να, να μη σου αλλάξει μυαλά και να συμφωνήσει στην κοινοπολιτεία. Πώς το είχαν θέσει οι Γάλλοι. Θες, θα ήταν θέμα νέου συντάγματος και είχε δηλώσει από τον Μπεζαβί, δηλαδή από το γαλλικό κογκό ο Τεγκόλ, ότι όποιος θέλει μπορεί να ψηφίσει, να ψηφίσει ναι στο νέο σύνταγμα και να δεχτεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να είναι μέσα σε αυτή την κοινοπολιτεία την οποία την ωρεοποιούσε, μπορείτε να μείνετε, μπορείτε να φύγετε, κανένας δεν έφυγε βέβαια, ε, θα έχουμε το κοινό μας νόμισμα, θα έχετε την ασφάλειά σας, όλα θα συνεχιστούν κανονικά, η διοίκηση, τα πάντα κτλ. Βέβαια, αν κάποιο πει όχι, τότε ε, θα Ούτε αναλάβει τα ρίσκα. Τι έγινε όταν κάποιο είπε όχι. Ναι, ναι, βέβαια. Του <laughs> <πράβο>, ναι, <laughs> το είπα, <laughs> ναι. Θα το και πιο... Ναι, ναι. μπορούμε να κάνουμε και παραλληλισμούς, ίσως να, άμα θες τους και τώρα, αλλά τέλος πάντων τους απειλούσε μέσω ότι όποιο πει όχι και έδινε προ τη Γουινέα γιατί ήξεραν ότι εκεί θα γίνει το όχι θα υπάρξει ένα θέμα. Δηλαδή θα φύγουμε, μην περιμένετε ούτε βοήθεια ούτε τέτοια. Θα πάει ω ανεξάρτητη χώρα όποιο το πει αυτό και θα αναλάβει τα ρίσκα του. Και ο Θα έχει βέβαια και συνέπειε. Ναι, δεν του απειλήσε ευθέω. Ναι. 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 Λοιπόν. Ωραία. Πώ. Πώς λοιπόν στο Κονακρή με την αεροπλανάρα του Ντεγκόλ. Κατεβαίνει κάτω. Στην αρχή όλα φαίνονταν πολύ καλά. Δηλαδή Εκδήλωση. Ωραία εκδήλωση, υποδοχή, υποδοχή. αεροπλάνο, κόσμο ε, ε, να, να τον επιθυμεί να τραγουδάει με τα ξυλόφωνα του κλπ Τι ωραία. Είδα και το κλίμα έτσι το λοκάλ. Και μέχρι να φτάσουν στο δικητήριο εκεί όπου ο Ντεγκόλ ζητάει από το διοικητή το Γάλλο, γιατί μιλάμε τώρα είναι πιο κρατή ακόμα, έτσι, μιλάμε για το 58, ε, τι συμβαίνει, ποιο, τι θα γίνει με το Σεκούτουρε, έχει το λόγο του να μου το δώσει, γιατί φυσικά θα γινόταν μπροστά στην συνέλευση ε, μια ανταλλαγή επισήμων λόγων και ε, ήθελα να τα ξέρει από πριν, όπως ήθεστε ας πούμε. Να παιχτεί σωστά το θέατρο, δεν, δεν, θα, τον, δε θα δεχόταν ο Ντεγκόλ να τον βάλουν σε έκπληξη. Τέλο πάντων, Το, δε... έπαθα ο Μακρόν. Το έπαθε αυτό. Έτσι. Ο Μακρόν εκτέθηκε, δεν το πρόβλεψε και πήγε και ξεφυλήθηκε μπροστά στην κάμερα τώρα πρόσφατα. Ναι, πάνε. ναι, ναι, σωστά. Εγώ ναι. ήταν λιγάκι πιο φταγμένο. Ναι, ναι, αλλά φαίνεται ότι οι Αφρικάνοι του αρέσουν οι εκπλήξεις. Είχαμε πει και για το Σανκάρα που κάνει μια ωραία έκπληξη στο Μιτερά. Τέλος πάντων, ε, πήγε λοιπόν ο... εκεί πέρα και του δίνει τη τελευταία στιγμή το λόγο τον κοιτάζει ο Ντεγκόλ. Εντάξει, δεν ήταν καλό ο λόγο, βέβαια, αρνητικό, αλλά δεν ήταν και τόσο άσχημο. Τέλο πάντων, α πάμε να τον πει, θα πω και εγώ τα δικά μου. Βέβαια, σε αυτό το λόγο ήταν γραμμένο, ήταν μελετημένο από πριν. Δεν τον είχε γράψει μόνο του ο Σεκούτου Ρέ. Ο Σεκούτου Ρέ ήταν μέλο ενό κόμματο. Είχαν την ομάδα του, όλοι μαζί οργανωμένοι, το γράψανε πολύ καλά, ήταν οργανωμένοι. Και αυτό φάνηκε μόλι πήγανε στη συνέλευση, όπου ήταν γεμάτοι οι δρόμοι, το παντού και απ' έξω δεν μπορούσε να πατήσει. Όλοι ακούγανε προσεκτικά τι θα διαμειφθεί. Ήταν όλες οι αρχές, όλοι οι διοικητέ της ε, ε της Γουινέας, οι πάντε μέσα, για να ακούσουν τους δύο μεγάλου άντρε να, να, ανταλλάξουν. τέτοια. Τώρα θα μου πεις ποιος ήταν αυτός ο Σεκουτουρέ που μιλάει με τον Ντεγκόλ ήταν ο de facto ο αρχηγός της Βουινές. Δηλαδή το κύρος του ήταν τέτοιο από τις απεργίες, από την συμμετοχή του στα πολιτικά που όλοι τον δέχονταν ως τον φυσικό ας πούμε, αρχηγό που λέμε. Αλλά είχε επιβληθεί με το έργο του, με αυτά που κατάφερε για τους εργαζόμενους, με την, με την καμπάνια του, με, το, με την εξτρατεία του για να πει ο, ο κόσμος, όχι στην πρόταση των Γάλλων για κοινοπολίτες, για κομμουνατές ναι, 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 και τα λοιπά. Ωραία. Και εκεί μέσα, ε, ξαφνικά ο λόγος εκφωνήθηκε με έναν τρόπο που τον περιγράφουν και ο Ντεγκολ, εξαιρετικά επιθετικό. Δηλαδή, πέρασε στα γρήγορα της, ε, ε, κάποιες παραγράφους που φαίνονταν πέτριες και άρχισε να φωνάζει πράγματα. Και ακούστηκε πολύ διαφορετικά από ό,τι φαινόταν στο χαρτί πιο γνωστή φράση ε, αυτού του λόγου, το σύνθημά του είναι που έχει μείνει στην όλου. στη μνήμη είναι «Προτιμούμε φτώχεια και ελευθερία παρά πλούτο και σκλαβιά». Αυτά φώναζε. Και πρέπει ο Ντεγκόλ να απαντήσει και βρένει, σηκώνεται λοιπόν και ο Ντεγκόλ και λέει ότι ε, τι ωραία τα λέτε κύριε τέλο πάντων είναι οι κοινέ μας επιτυχίες που μας ενώνουν, ο κοινός μας ο πολιτισμός, ο γαλλικός, η κουλτούρα, ο, ο πλούτος που φέραμε, και ος πλούτος δηλαδή, 85% ε, αγραμματοσύνη και τα λοιπά, αλλά τέλο πάντων ο πλούτος μας, δηλαδή αυτός που πήγαινε προς τη Γαλλία. Τα δόγματα, το γαλλικό πια πάθος έφτιαξαν την ποιότητα αυτού του ανθρώπου, εννοώντα δηλαδή ότι αυτό που βλέπετε που αντιστέκεται είναι εμείς, εμείς, εμείς σας Ακριβώ. Εμεί σα τα μάθαμε όλα. Εμεί σα μάθαμε και τη Δημοκρατία. Εμεί σα μάθαμε τα πάντα. Δηλαδή ένα πατερναλιστικό ε, τέτοιο. Και Τώρα ε, πρέπει να έρχεται η ώρα του δημοψηφίσματο. Και πριν έρθει η ώρα του δημοψηφίσματο, βέβαια έρχεται η ώρα του εκφοβισμού. Όπω και στην Ελλάδα, πριν το δημοψήφισμα, έχουν του γνωστού το κλείσιμο των τραπεζών με όλα αυτά που, που είδαμε το, το Δήμο Ψήθυνο του 2015. βγαίνουν ε, διάφοροι πρώην κυβερνήτης Γάλλος που λέει ότι έτσι και ψηφίσετε όχι θα τα χαλάσετε με τους άλλους ηγέτες που φαίνονται φαίνεται ότι θέλουν το ναι. Ε, Εμείς για σας το λέμε η για ε, ναι. βέβαια, ναι. Ο, ο Υπουργό των Υπερπόντιων Κτήσεων των Γάλλων τονίζει ότι τέρμα η οικονομική βοήθεια Οικονομική βοήθεια, δηλαδή αυτά που σα παίρνουμε και που σα τα ξαναδίνουμε με τόκο ω δάνεια, αυτή είναι η οικονομική βοήθεια. Όπω τα λένε και σε εμά, ότι αφού σε ρημάξουν την οικονομία, σε αποβιομηχανοποιήσουν. Θα έτσι, μετά θα σου ναι. δώσουμε δάνεια να αγοράσει. τα δικά του. Θα σου δώσουμε μαθορίες. δάνεια για να μα δίνει τόκο, για να γίνει ναι. απικία χρέου. Τα οποία θα τα πληρώνει με αυτά που θα βγάλει από τα χαρτζηλίκια από τον μπορμποάρ που σου δίνουμε όταν θα δουλεύει στην τουριστική βιομηχανία. Πιτόρε, έτσι. Είναι. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζει βέβαια αυτός ο εκφοβισμός. Ε, αναλαμβάνει ο φοκάρ, ο περίφημος Φωκάρ, ο οποίος ήταν μέχρι το 1995 πότε πέθανε ο, ο μεγάλος σύμβουλος όλων των προέδρων στα, στα ζητήματα της Αφρικής. Είναι αυτός που ενορχίστηκε όλες τις βρωμοβουλίες. Καταπίεσεις, ε, εκφοβισμού κτλ. Αλλά αναλαμβάνουν κι άλλοι... Ε, ένα χαρακτηριστικό είναι ο ένας κομισάριος της Γαλλίας, για να διαβάσω το όνομά του, Pierre Mesmer, για να το θυμηθώ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος στέλνει ε, την παραμονή των εκλογών να σηκώσουν από την Γουινέα 400 κιλά σε χαρτονομίσματα. Πόσα ήταν, ποιος ξέρει. Να βάλουν από... πίσω το, το, απικιακό φράγκο, έτσι. Δηλαδή ναι, να ναι, ναι, ναι. περιθώριο ούτε καν να κινηθούν δηλαδή, μέχρι να φτιάξουν το δικό του νόμισμα, ούτε καν να, να διαχειριστούν το νόμισμα που έχουν Ακριβώ. Δηλαδή, κλοπή είναι ουσιαστικά. Δεν είναι. Κάνανε, Ακριβώς. αρχίσαν τι επιχειρήσει ε, ε, αυτέ. Το δημοψήφισμα γίνεται 99 και βάλε υπέρ του όχι. Πήγαινε μεγάλη συμμετοχή, και θα αρχίζουν οι πιέσει. Είμαστε στο 1958, έγινε περίπου τον Αύγουστο του 1958. Αρχίζουν τώρα οι, 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 οι πιέσει, το Σεπτέμβριο του 1958, ε, σταμάτημα όλων των πιστώσεων. Οι Γάλλοι δίνουν άμεσα εντολή να φύγουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και φεύγοντα να ξυλώσουν τα πάντα. Και ό,τι δεν μπορούν να ξυλώσουν, να πάρουν μαζί του, να το καταστρέψουν παίρνουν όλα τα αρχεία. Λένε οι άνθρωποι που ανέλαβαν μετά τις δουλειά στην κυβέρνηση, δεν βρήκαμε, μπορούσαμε να βρούμε ούτε τα σχέδια για τους υπονόμους, για να ξέρουμε τι βρίσκονται. Το τηλεφωνικό δίκτυο, δεν είχαμε, πήραν τα αρχεία τα τέτοια, δεν ήξεραν πώς να κάνουν τις συνδέσεις για τη λίγα τηλέφωνο που υπήρχαν. Τα πάντα, τα ξυλώσαν όλα. Ε, στο προεδρικό μέγαρο φεύγοντας, μέχρι που σπάγαν και τα πιάτα, δεν αφήσουν ούτε πιάτο. Τόσο Τέτοια αστεία έγιναν ό,τι μηχανήματα μπορούσαν, όσα μηχανήματα ήταν με, με δάνεια ή τα λοιπά διακόψαν για να κατασκευθούν. Ε, άρχισαν την υποκίνηση της αντι, αντιπολίτευομαν ομάδων και θρησκευτικών ομάδων που προσπαθήσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Ένα τεράστιο φορτίο απορίζει που ήταν να πάει εκεί πέρα και πρέπει να πούμε ότι ένα από τα ωραία τη γαλλική απεικιοκρατία, βέβαια, είναι και οι μονοκαλλιέργειε. Οι γνωστέ μονοκαλλιέργειε, κακάο κτλ. Αυτέ οι χώρε εξαρτώνται από εισαγωγέ τροφίμων. Δηλαδή, φτιάξει εσύ μπαμπάκια, κακάο, οτιδήποτε, το μπαμπάκι του. ένα μεγάλο. εξαγώγημο προϊόν, και να, για... για να φάω πρέπει να εισάγω. Ακριβώ. Για να είσαι εξαρτημένο, δηλαδή να, να μην μπορεί να ξεσηκωθεί. Έχει ένα πελάτη στην ουσία και αν τον χάσει τελείω, πείνασε. Ακριβώ. Η διατροφική αυτάρκεια είναι τεράστιο ζήτημα. Τέτοιο πρόβλημα έχει αυτή τη στιγμή και η, η, η φυσικά η Κίνα, που προσπαθεί και κάνει τεράστιες προσπάθειες για να το βελτιώσει, γιατί φοβάται τον ναυτικό αποκλεισμό. Και βέβαια και η Μπουργίνα Φάσο και ο Νίγηρας οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πρόγραμμα, παρόλο αυτό που είχε κάνει ο Σανκάρα, για να ξαναπαραχθεί επαρκή στροφή και να μην εξαρτώνται από εισαγωγέ. Διατροφική επάρκεια. Λοιπόν, ε, και επέμβαση στους δημοσιογράφους, χρηματισμοί και τα λοιπά για να τονίζουν τα προβλήματα ε, της, και, και, της κυβέρνησης. και προσπάθεια να μπλοκάρουν τη νέα κυβέρνηση να γίνει την ε, Uina, να γίνει μέλος του ΟΗΕ το οποίο δεν το κατάφεραν μπήκε στον ΟΗΕ με πρώτης Ιαπωνία, Ιράκ, Γκάνας και Αϊτής Μάλιστα μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ και την ε, πολύ ωραία θα τη βάλουμε στα link, πιστεύω, την βάλεις. ομιλία του, ναι, που έγινε ε, του, του Σεκού Ρέ, όταν μπήκε ο, ε, ε, στον ΟΙΕ και την ψηφοφορία και πώς τον ε, καλωσόρισαν. Και αφού ε, όλα αυτά απέτυχαν και μπήκε και στον ΟΙΕ, ε, μένει το τελευταίο, το τελευταίο όπλο, ας πούμε, που χοντρένων το πράγμα οι μυστικέ γαλλικέ υπηρεσίε. Πρέπει να πούμε ότι ο Σεκού του Ρέι απευθύνθηκε στην, ε, αναγκαστικά στον Ανατολικό Μπλοκ και του στείλανε όπω όπω μερικά όπλα από την Τζοχοσλοβακία. Όχι τίποτα σπουδαίο. Αλλά ό,τι μπορούσε στο η... Ανατολικό Μπλοκ να κάνει εκείνη την εποχή. Έτσι ό,τι εκείνη μπορούσε εκείνη την εποχή να κάνει, κάτι με τα χειρισμένα όπλα του στείλανε από την Τζοχοσλοβακία. Οι Γάλλοι το εκμεταλλεύτηκαν και προσπαθήσαν να πείσουν ε, το του Αγγλοσάξου ότι πρέπει να, να τον χτυπήσουν ω κομμουνιστή. Ε, δεν ε, πετυχαίναν τα πράγματα και το 59 μπαίνει σε εφαρμογή το, το περίφημο σχέδιο Περσίλα από το απορριπαντικό, το, έτσι το ονομάσαν οι ίδιοι Γάλλοι. Και καθάρισαν, λέμε, ναι. Ο... Ναι, ναι, ακριβώς. Και να τον καθαρίσουν. Ο στόχος ήταν αυτός, να καθαρίσουν τον Σεκούτου Ρε, να προκαλέσουν ένα πραξικόπημα. Και πώς το κάναν αυτό, αποστολή όπλων τους ακτή λεφαντοστού και σε μεγάλη, σε φιλικές κυβερνήσεις, διοργάνωση ανταρτών και μισθοφόρων, στο οποία ανεπλάκησαν Γάλλοι αλεξιπτωτιστές και άλλοι των ειδικών δυνάμεων για να τους εκπαιδεύουν, κρυμμένα όπλα έτοιμα, προκηρύξεις μιας οργάνωσης ενάντια στο καθεστώς και τα λοιπά. Και το πιο σημαντικό και αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, τύπωσαν σε τεράστιες ποσότητες πλαστό νόμισμα το οποίο το στείλαν στην ακτή αλφαντοστοίπη με στόχο να πλημμυρίσουν την αγορά αυτό το κάναν το 1960 γιατί το Μάρτιο του 1960, 1η Μαρτίου βγάζει το νέο του νόμισμα ως κουτουρέ το Φράγκο Γουινέας και θέλουν να το χτυπήσουν εκτυπώνουν λοιπόν τεράστιες ποσότητες και το, να το εκτυπώσουν και Ας ε, τελειώσω εδώ λέγοντας ότι ευτυχώς αυτό το σχέδιο κατε, κατέρευσε επειδή κάποιοι μέσα από το σχέδιο το κατήγγυλαν. Και έτσι διέρευσε σε μια γαλλική σατυρική εφημερίδα, ε, νομίζω λέγεται το, το «Κανάρι στο κλουβί», κάπως έτσι. Ε, τέλος πάντων, μια γνωστή σατυρική εφημερίδα, και η Γαλλία εκτέθηκε και αναγκάστηκαν να το πάρουν να το σταματήσουν. Αυτή η ιστορία. Αλλά... Ματήθηκε μια ερώτηση πάνω σε αυτά που είπες. Mm. δεν σου κάνει εντύπωση ότι τότε οι Γάλλοι μπόρεσαν και στην ουσία κάνανε κάποιες προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Δεν τα κατάφεραν να ρίξουν την κυβέρνηση ή να αντιστρέψουν τα πράγματα. Αλλά ωστόσο είχε συνέπειες η χώρα. Δηλαδή η Γουινέα στερήθηκε θερηθηκε πολλα πράγματα. Ναι. Έτσι και ανάγκαστηκε και του Ρε να κυβερνήσει δικτατορικά για να προστατευτεί από όλο αυτό το χάο. Σήμερα στο Θαχέλ, ο Νίγηρα, α πούμε, πέταξε έξω του Γάλλου. Οι Γάλλοι δεν έκαναν κάτι αντίστοιχο, διότι προφανώ δεν έχουν τη δύναμη. Δεν του κάνει λίγο εντύπωση αυτό, η διαφορά του τότε με το τώρα. Κατά τη γνώμη μου, οφείλεται στο ότι η τότε Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ ήταν πολύ πιο αδύναμα σε σχέση με τη, με, τους, με σημερινό μπλοκ των Μπρίξ. Πολύ σωστά. Και ήταν και απομονωμένα Α, και με, 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 τεράστια προβλήματα. Δηλαδή δεν είχαν συνέλθει ακόμα σε τέτοιο βαθμό δεν ε, και... μπορούσαν να κάνουν υπερπόντιες εκστρατείε και δεν μπορούσαν. Να τον λιγάκι η διαφορά του τότε με το τώρα, έτσι. Η διαφορά ισορροπιών του τότε με το τώρα. Βέβαια. Και τότε η ε, βέβαια η δυτική προπαγάνδα εμφάνιζε τη Σοβιετική Ένωση σαν ένα τρομερή στρατιωτική μηχανή και τα λοιπά. Ποτέ δεν ήταν ε, ισοδύναμη της δυτικής. Αυτό ήταν ε, απλά η προπαγάνδα και φυσικά οι απόλυση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τεράστιες. Δεν είχαν ε, καλά καλά συνέλθει. Την ίδια εποχή διαδραματίζονταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ο οποίο έδινε πάρα πολλέ δυνάμει από τη Σοβιετική Ένωση που προσπαθούσαν να τη βοηθούν. Δεν ήταν δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν ήταν οικονομικά και η, η, η Σοβιετική Ένωση όταν χρηματοδοτούσε ένα πόλεμο, έπρεπε να το χρηματοδοτεί από την παραγωγή τη. Όχι από την εκτύπωση δολαρίου όπω οι Αμερικάνοι. Δε. Τεράστια διαφορά. Οι Αμερικάνοι, δηλαδή, τον πόλεμο του Βιετνάμ το χρηματοδότησαν με την εργασία των ε, χωρών τη Ανατολή. Τη Ταϊλάνδη, της ε, Μαλαισίας, των γειτονικών χωρών, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, όλες αυτές που ανέβηκαν και πλούτησαν, ε, αναφοβιαντάζοντας τον Αμερικάνικο στρατό και παίρνοντας ε, σαν τάλαγμα δολάρια. Ήταν η... στην ουσία η, η του δολαρίου, ανεφόρο, mm. έτσι τυπώνουμε ό,τι θέλουμε και ήταν και το τέλος του πρώτου γκούλτς, εκεί πέρα, της συμφωνίας. Και εκεί ναι. ήταν ο από Ντεκόλ βέβαια του πήρε χαμπάρι. Ναι, και αυτά και συμβαίνουν... Καταραίει το 1971 η η εμπιστοσύνη και ο Ντεγκόλ του παίρνει χαμπάρι και στέλνει το γνωστό πλοίο στην Αμερική ζητώντα το χρυσό. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, αυτή την εποχή τώρα που μιλάμε, το 1958, είμαστε στην τρελή ευμάρια της Αμερικής και στην παντοδυναμία. Είχαν ήδη δείξει τα δόντια τους και ενάντια και στους Ράνιους και τους Γάλλους με την υπόθεση του Νάσερ στην Αίγυπτο. Ε, αυτό. Και η Γαλλία ήταν στα κάτω της. Η Γαλλία μένει ήταν στα κάτω της, αλλά μπορούσε να κάνει αυτές τις διδολοπλοκίες. Τα έπαιζε όλα για όλα. Η ίδια η Γαλλία μπορεί να ήταν στα κάτω της, αλλά ήταν με τον μπλοκ των ισχυρών τη. Ήταν με τον μπλοκ των ισχυρών βεβαίω. Ναι, Είσαι. και είχε όλες τις χώρες από γύρω ενάντια και στην Γουινέα και σε συνεργασία με τη Γαλλία ενάντια σου είπα ότι όλε οι επιχειρήσει αυτέ γίνονταν σε, με, μέσω Σενεγάλη, ε, μέσω Ακτή Ελεφαντοστού. Ναι, εκεί που είχαν ε, του ηγέτε οι οποίοι του ακολουθούσαν. Ε, ε, τη άκουσα Τάξη η οποία είχε ενσωματωθεί ε, και δούλευε με τη γαλλική διοίκηση ε, και ήταν έτοιμη να διαδεχτεί και να ελέγξει και την. Ε, ε, λαϊκή δυσαρέσκεια και να τους πούνε ότι εντάξει, είναι τώρα απελευθερωθήκαμε. Και την ίδια στιγμή κάνουν όλες αυτές τις μυστικές συμφωνίες που αναφέραμε, οι οποίες βάζαν το στρατό να εκπαιδεύεται στους Γάλλους, τα όπλα έπρεπε να είναι γαλλικά, άρα εξάρτηση απόλυτη, άρα δεν μπορείς ποτέ να τα στρέψεις ενάντια στο Γάλλο γιατί είναι γαλλικά. Ε, τα στελέχη σου τα στρατιωτικά είναι Γάλλοι, όπως τα δικά μας yeah. είναι εκπαιδευμένα στην Αμερική, και στρατιωτική του ΝΑΤΟ, έτοιμοι να πάνε σε αποστολές του ΝΑΤΟ το τραπεζικό σου σύστημα εχμάλωτο τα λεφτά σου στη Γαλλία, τα ορυχεία σου τα εκμεταλλεύονται Γάλλοι, τα, τα πετρέλαια σου τα πάρουν Γάλλοι, αλλά ψηφίζεις. Και αλλάζει. Ναι. Ε, ναι, ε, ναι. και κάθε τόσο σου αλλάζουν και ένα δικτάτορα. αυτοί όλοι αυτοί, αυτές οι χώρες μείνανε, μείνανε εκεί. Ναι. Λοιπόν, το σήμερα τώρα, παρόλα αυτά, βλέπεις ότι δεν, δηλαδή ακόμη και φιλογαλλικέ και φιλοδηρικές κυβερνήσει, την πρόσκληση των Γάλλων για επέμβαση πολεμική στον Ήγηρα, ακόμη και από συμμαχικέ προ τη Γαλλία κυβερνήσει, τελικά η Γαλλία έφαγε άκυρο. Βεβαίω. Έτσι και έτσι δεν έγινε τίποτα. Βεβαίω γιατί δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν, δεν, δεν έχουν. Υπάρχει ο κόσμο από κάτω, ό,τι κυβέρνηση και να έχει μείνει, ε, σε αυτέ τι χώρε γίνανε. Πολλές προσπάθειες. Δηλαδή, ε, σήμερα η, το θέμα μας είναι η Γουινέα, αλλά πέρα από αυτό γίνανε, ε, γίνανε προσπάθειες ε, και στον Ιούτον Γύρα με το Τζίμπο Μπακαρί το, το 58, ε, το 62 στο Μαλί με το Μοντίμπο Κέιτα, Πάλι για, πάλι για, να ξεφύγουν από το, από το ΣΥΦΕ. Τα λέω επιγραμματικά. Το 1963 με για τον το συμβάν Ναι, τον στο Τόγκο που δολοφονήθηκε. Πάλι επειδή προσπάθησε να κάνει ε, νόμισμα. Το, το, είχε ανακοινώσει το 15 Γενάρη. Στι 13 πριν γίνει το, δολοφονία. Το, στο Τσάντ το 1975. Ε, στην, στην ακτή ελεφαντοστού τέλος πάντων αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά το 2010 που αμφισβητήθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο χαμένο, και αυτό που είπε, η ότι έχασε, είχε και αυτό τέτοιε φιλοδοξίε. Ε, ο θάνατο, ο ύποπτο το 2021 στο τσάτου του Ιντρί Ντεμπή, ο οποίο είχε και αυτό παρόμοιε σκέψει. Και φυσικά το 2011 η Λιβύη, η, η επιχείρηση αρμάτων την είπαν οι Γάλλοι, η επιχείρηση με την οποία ουσιαστικά δολοφονήθηκε ο Καντάφη, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη απειλή. Όλα αυτά είναι υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εθνικό νόμισμα και οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με κάποιες από αυτές με ομιβία, οι πιο πολλέ, δηλαδή με ομιβία. Βέβαια. Σημαντικό. Πάρα πολύ να. σημαντικό. Λοιπόν... Πιθανότατα κάποιοι που μας ακούνε να θεωρούν ότι όλα αυτά που είπαμε είναι αποθαρρυντικά για εκείνους που θέλουν εθνικό νόμισμα. Δηλαδή είναι ότι όταν περιγράφουμε το τι περνάει μια χώρα η οποία θέλει να κάνει μετάβαση στο εθνικό νόμισμα mm. αυτά που αντιμετωπίζει, αυτά που περιγράφουμε τώρα μπορεί να ακούγονται ως αποθαρρυντικά για, για τους λαούς. Δηλαδή εμείς θα θέλαμε να φύγουμε από ευρώ πιθανότατα οι Έλληνε φίλοι μα που μα να πιστέψουμε ότι θα του αποθαρρύνουν. Να πούμε ότι είναι το ακριβώ αντίθετο. Για μένα τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία για τον εξή απλό λόγο. Ότι όταν ένα επικυρίαρχο, έτσι ένα κατακτητής, ένα άπικο, ένα αποκειοκράτη, κάνει τέτοιο αγώνα απέναντι σε ένα κράτο που θέλει να αποκτήσει εθνικό νόμισμα, σημαίνει παιδιά ότι το εθνικό νόμισμα μόνο να σήματο δεν είναι. Όπω λένε κάποιοι που ακούω να κυκλοφορούν στην πιάτα κάποιε εκφράσει του, δεν έχει σημασία το νόμισμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δεν είναι τόσο σημαντικό. Εάν δεν ήταν τόσο σημαντικό, δεν θα χινόταν το θέμα, δεν θα γινόντουσαν όλε αυτέ οι ενέργειε για να αποκτηθεί από τη μια πλευρά το εθνικό νόμισμα και να αποτραπεί από την άλλη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το σωστό. Και το απόλυτα φυσικό. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ένα κράτο δεν είναι κράτο αν δεν έχει εθνικό νόμισμα. Έτσι. Είναι το απόλυτα φυσικό. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Τα... Δεν ε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θέλω να πω ότι η μεγαλύτερη αγωνία, α πούμε, όταν ανοίγω το στόμα μου, είναι πω πυροβολώ σε λάθο κατεύθυνση. Δηλαδή, μήπω αυτό που υποστηρίζει, oh. το αίτημα που βάζει, είναι στην πραγματικότητα ανώδυνο και ακίνδυνο. Όχι, Όταν δεν είναι υπάρχει, ανώδυση, ακριβώς. Και ακίνδυνο, αλλά υπάρχει, υπάρχει όμω η πιθανότητα, και αυτό πρέπει να κάνει ο καθένα. Υπάρχει όταν θες να κάνει κάτι το οποίο πρώτη όφελο φαίνεται ακατόρθωτο ή απλησία στο ή πολύ επικίνδυνο, εάν έχει χρόνο μπροστά σου να το προετοιμάσει, στήσει τα κατάλληλα όπλα. Και βλέπει τι υπάρχει γύρω. Αναφέραμε πριν το παράδειγμα του Σαχέλ. Έτσι, ανακοίνωσαν οι τρει χώρε του Σαχέλ ότι θα κάνουν κοινό νόμισμα. Έτσι, και ότι θα κάνουν κατά, κατά, κατά κάποιο τρόπο μια θερμοσπονδία κρατών. Λοιπόν, προ το παρόν οι απειλέ των δυτικών και των Γάλλων, όπω αναφέραμε πριν, φαίνεται να έχουν πέσει στο κενό. Φαίνεται να υπάρχει αδυναμία. Γιατί υπάρχει αδυναμία, Γιατί υπάρχει ένα αντίπαλο δέο. Υπάρχει μια άλλη ισχυρή πλευρά <σκάνε> η οποία βοηθάει. Λοιπόν, δυνώς. φυσικά για να, για να πετύχει πράγματα, για να πετύχει το εθνικό νόμισμα, πρέπει από πίσω να έχει άμυνα. Όταν σου λείπει άμυνα, όποιο σου πει ότι μπορεί να μην χρειαστεί και θα γίνει χωρί να ανοίξει μύτη και δεν, ναι, ναι, εκεί σου λέει ψέματα. Εάν δεν έχει άμυνα, πρέπει να κοιτάξει να δει πώ θα βοηθηθεί μέχρι να μπορέσει να αποκτήσει άμυνα, γιατί στην πορεία πρέπει να αποκτήσει άμυνα. Πρέπει να τη φτιάξει την εθνική σου άμυνα. Πρέπει να βρει όπλο. Πρέπει να φτιάξει. Μα ακριβώ γιατί το, το ίδιο το νόμισμα τι, τι είναι, είναι αυτό που λένε, κάποιοι λένε μια υπόσχεση πληρωμή, ένα χρέο ακάλυπτο, ένα, ένα χαρτί, α πούμε. Ε, για κάποιο λόγο, ένα χαρτί με τη φάτσα του Λίνκον περνάει. Ένα χαρτί με τη φάρτσα του Βερβέρη, τι ακριβώ αγοράζει, ε. Μπορεί να τυπώσει ένα, να πα στο φούρνο σου να πάρει ένα ψωμί. Ε. Δεν μπορεί. Ε. Γιατί. Θα το να, το να το θα <laughs> γιατί, γιατί, δεν έχει έχεις όπλα, δεν έχει αεροπλανοφόρα, δεν, έχεις, δεν μπορεί καν να το επιβάλλει στη γειτονιά σου, όχι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι ξεκίνησε το δολάριο. Ξέρουμε πόσο βία έπρεπε και ακόμα και στην ίδια την Αμερική να αποσυρθούν τα, τα τα σημαίνια δολάρια για να περάσει το χαρτονόμισμα, το Fiat νόμισμα. Έτσι επιβάλλονται τα νομίσματα. Και πρώτα απ' όλα, τα ίδια τα χαρτονομίσματα μεταξύ του είναι ανταγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Αμερικανική βάση ακόμα στον Ήγηρα. Αυτοί θα κάτσουν αδιάφορα, είναι βέβαια με ντρόν, αλλά έχει μέσα και 2.000 στρατιώτε, αν δεν κάνω λάθο. Και 1.500. Θα, αντι... θα καθίσουν όταν δημιουργείται ένα νόμισμα το οποίο αναγκαστικά θα είναι εχθρικό στο δολάριο. Γιατί θα είναι εχθρικό στο δολάριο, Μα γιατί αυτέ οι χώρε για να σταθούν στα πόδια του. Πολύ σωστά είπε, ζήτησαν τη βοήθεια τη Ρωσία και τη Κίνα. Ποίνα, έτσι η... να βάλουμε και τα ονόματα Ναι, Πώς... τη Ρωσία για την ασφάλεια. Χάρη στη Ρωσία, εκπαιδεύτηκε ο στρατό του Μάλι και τη Μπουργκίνα Φάσο και κατάφεραν τις, να, να έχουν τι νίκε που είχαν. Και σε όλε αυτέ τι χώρε και στον Ήγηρα, βλέπουν που κατεβαίνει ο κόσμο με τι ε, ρώσικε σημαίε, γιατί ξέρουν τι σημαίνει αυτό και εκμεταλλεύονται την ευκαιρία. Οι Αφρικάνοι ξέρουν πάρα πολύ καλή ιστορία. Ξέρουν πολύ καλά ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο άρχισαν να χαλαρώνει λίγο το σκηνή, να δημιουργούνται οι ευκαιρίες. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αρπάξαν την ευκαιρία για την πρώτη φάση της αποπικιοποίησης και τώρα που γίνεται ο τρίτος που ακόμα δεν κηρύχθηκε, αλλά είναι και θα, ο φαρμακερός, τώρα ήρθε η ώρα για την, να ξεφύγουν από την αποικιοκρατία. Και γι' αυτό πιστεύω κι εγώ ότι και το λέω ξεκάθαρα ότι είναι και η ώρα της Ελλάδας. Αν θέλει Πιστεύω να ξεφύγει. Πιστεύω επίσης να συμπληρώσω αυτό που λες προς ενίσχυση, αυτό που λες, ότι δεν είναι τόσο η λύση και τόσο αφελής οι Αφρικανοί, επειδή αυτά τα πράγματα τα έχουν βιώσει, έτσι. δεν είναι ότι τα έχουν διαβάσει ή θεωρήματα ή οτιδήποτε. Yeah. Τα έχουν βιώσει, δεν είναι τόσο αφελή ώστε να φύγουν από μια απεικιοκρατία και να φτάσουν σε μια άλλη. Και το λέω αυτό για να πω ότι όταν φεύγει, όταν λέμε ότι αν δεν διαθέτει ο ίδιο τα όπλα προ το παρόν, Μέχρι να τα φτιάξει, τα θα δεχτεί βοήθεια. Φυσικά στι βοήθειε αυτέ δεν πρέπει να παραχωρήσει γη και είδωρ, το οποίο Φέβαια, δεν πρόκειται βέβαια. ποτέ να πάρει πίσω. Και πιστεύω ότι οι Αφρικανοί αυτό το ξέρουν καλά και δεν δεσμεύτηκαν να παραχωρήσουν γη και είδωρ για να βοηθηθούν. Βέβαια, Είναι... γι' αυτό και με ενδιαφέρει η Αφρική, γιατί έχουν την πιο πρόσφατη και την πιο ζωντανή εμπειρία πολιτικών μεταβολών πολιτικής πολιτική ε, πάλι σενάντια στην πιο στιγμή εκμετάλλευση και τα λοιπά δεν με ενδιαφέρει η Αφρική από φολκλωρική άποψη με ενδιαφέρει η, κυρίως η πολιτική φυσικά έχει πολιτισμό τεράστιο και τέτοια. δεν λέω ότι δεν είναι ενδιαφέρον απλά λέω ότι ε, αυτό με τράβηξε στο να ρωτά αυτό μου φαίνεται ότι πιο ενδιαφέρον λοιπόν η σύγχρονη της ιστορία και η παλιά βέβαια που είναι μεγαλειώδης και δεν την ξέρουμε εμείς γιατί πάλι την την θάψανε και την υποτιμήσανε οι πιο κοιοκρατικές δυνάμεις. Αλλά ας μην μπούμε αςούμε, σε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα. Ε, η άμυνα είναι το νούμερο ένα και ε, τώρα έτσι που τον ανέφερες... Αλλά η άμυνα είναι έτσι και αλλιώς το νούμερο ένα, έτσι. Σαν... Βέβαια, ναι. Αλλιώς δε 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 νόημα, να έχει, δεν έχει νόημα να έχει οτιδήποτε Αυτό. όταν μπορεί κάποιο να μπει να στο πάρει. Και τώρα που το ανέφερες... Θυμάμαι, είδα μια καταπληκτική εκπομπή, θα να πω και το σταθμό, το, το Afrik Media, το οποίο είναι καταπληκτικό. Το παρακολουθώ καθημερινά. Ε, το μόνο να πω εισαξιο και καλύτερο το ΑΡΤΗ. Συνεργάζονται, και... είναι ο επίσημος... Ε... Ναι. Είναι ο επίσημος επίσημη φωνή να συνεργάζεται με το Αρτή και να και προβάλλει το Αρτή στην Αφρική. Εσύ και ναι, συνεργάζεται. εσύ μου το είπε ότι έχει πάρει και πολλού απολυμμένου υπαλλήλου από το. Ε, απολυμμένου εμφανίζονται, σχολιαστέ που εμφανίζονται. Ναι, Όπω ο Ξαβιέ Μορόκ. Αλλά ε, αυτό που με, που με, ενθουσιάζει είναι η αντικειμενικότητα. Ε, η καθαρότητα με την οποία βλέπουν τα πράγματα Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή πολιτική, την Αμερική, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα πάντα, παρακολουθούν. το καλύπτουν ίσως και καλύτερα από τα ρωσικά κανάλια, το αρτί που βλέπω, τον πόλεμο στην Ουκρανία και, τη, και τα γεωπολιτικά και όλες τις αναλύσεις. Έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία. Έχουν καταλάβει ότι όλες οι απόπειρες να ξεφύγουν από το CFA, από το απεικιοκρατικό φράγκο, Απέτυχαν γιατί έγιναν από μεμονωμένε χώρε, έχουν καταλάβει ότι το πρώτο πράγμα είναι η ασφάλεια. Και τώρα που κερδίσαμε τον πόλεμο, σχεδόν τον κερδίσαμε, γιατί μένουν ακόμα κάποιε περιοχέ να προσοδοθούν. Αλλά το Μαλί έχει απομείνει το 5%. Η τρομοκράτε είχαν το 50% και τώρα είναι στο 5%. Μεγάλη νίκη. Και στο ίδιο και στην Μπουργκίνα Φάσο. Πρώτα η ασφάλεια. Ενότητα τρει χώρε μαζί που πιάνουν ένα τεράστιο χώρο γεωγραφικά. Τρει χώρες οι οποίε έχουν και συγγένεια με άλλε χώρε, συγγένειε και εθνικέ. Yeah. Ε, για παράδειγμα, έβλεπα, έβλεπα πρόσφατα τον, έναν υπουργό του, τσα, του, του, του Μαλή λέει: Σα περιμένουμε και εσά, αδέρφια μα, στο τσάντ. Έτσι ακριβώ του περι, Περιμένουν και αυτού, γιατί είναι η φυσική, τι διαφορά Από έχετε εσεί με εμά. Δεν πρέπει να τη μετράμε. Την ναι. δεν πρέπει να την μελετάμε σε χώρε. Δηλαδή, ακόμη και η, Γουινέα που ήταν πιο πριν. Η Γουινέα ήταν ολόκληρη περιοχή, Έτσι. Υπάρχουν τρει-τέσσερι Γουινέε. Λοιπόν, ναι. ήταν ολόκληρη περιοχή η οποία ονομαζόταν Γουινέα ολόκληρη αυτή η Αγανή Έκταση. Ναι, και ναι. όταν τη χωρίσανε, την... υπάρχει ναι. η Γουινέα Μπισάου, ναι, που λέμε. Η Πορτογαλική Γουινέα. Ναι, σωστά. Υπάρχει η σημερινή Γουινέα και υπάρχει και η σκέτη Γουινέα, α και Η ε, και... Ιάνα που κάποιοι την μπερδεύουν, ας πούμε. <laughs> 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 το, για το <laughs> κουίζα. <laughs> ναι, 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 σωστά. Που και εκεί περιμένουμε να γίνει η σύγκρουση με το αν θα γίνει πόλεμο, τέλο <laughs> λοιπόν. λοιπόν. Θέλω να πω ότι την Αφρική πρέπει να τη μετράμε θηλετικά, όχι με την κακή έννοια, αλλά όχι. <laughs> τα κράτη δεν σημαίνουν απαραίτητα. Δηλαδή, σε ένα κράτο που μπορεί να είναι 15 φιλέ μέσα οι οποίε είναι άσχετο μεταξύ του. Και συγγενεί του να είναι στο διπλανό κράτο. Και φυλέ οι οποίε η, η απεικιοκρατία τη χρησιμοποιείται μια ενάντια στην άλλη. άλλη Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο που του ενώνει. Είναι και ο κοινό εχθρό, είναι η εκμετάλλευση που συνεχίζεται, η κοροϊδία με την νεοαπεικιοκρατία, όλα αυτά που αναφέραμε. Και τα οποία είναι πολύ ισχυρέ ενωτικέ δυνάμει. Και ο βασικό λόγο που δεν πέτυχε η ΣΕΝΤΑΕΟ, δηλαδή. Να, να, κάνει που απειλούσε μέσω της Νιγηρίας να εισβάλλει στον Ήγηρα και αποσύρθηκαν τα στρατεύματα ήταν αυτός, οι εσωτερικές αντιδράσεις. Ο φόβος των αντιδράσεων. Ήδη μέσα στην Νιγηρία υπάρχει πολύ μεγάλη, υπήρξε τεράστια Φάβο, αντίδραση. Ναι, ακριβώς. Ήδη το, ε, ε, ήδη έχουν η Γουινέα ίδια μπορεί να κάνει νερά και να πάει και αυτή στην Ομοσπονδία. Η μεγάλη ανατροπή φυσικά θα είναι άμα το κάνει η ίδια η Νιγηρία που είναι η πιο μεγάλη και πληθυσμιακά και ισχυρή χώρα της περιοχής του μεγάλο στρατό. Και ε, η, η γνώμη μου είναι ότι, ε, ότι, ότι τον Πενίν, το Μπενίν θα περά, περνάει ο αγωγός νομίζω το αναφέραμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, το πετρέλαιο του, Νίγηρα θα μπορέσει να πουληθεί στι διεθνεί αγορέ, αλλά θα έχει από εκεί και ένα έσοδο στο συνάλλαγμα, γιατί ό,τι άλλο χρειάζεται από το εξωτερικό. Αλλά φτιάξανε μια ενιαία οικονομία, δηλαδή πάνε για federation, για ομοσπονδία. Οπότε ενοποιείται μια πολύ μεγάλη περιοχή, με μεγάλη αγορά, θα μπορούν να μοιραστούν τον πλούτο του. Έχουν προσανατολιστεί αφού εξασφάλισαν την άμυνα στο χτίσιμο της πραγματικής οικονομίας η οποία θα στηρίξει το νόμισμά τους Άρα. τα πυρηνικά εργοστάσια τα χιτήρια για να, φτιαχτεί, να φτιαχτούν ράβδι χρυσού τα οποία θα καλύψουν σε αξία τα, την αξία του νομίσματος δηλαδή μπορεί να γίνει ένα νόμισμα με κάλυψη παρόμοιο με αυτό που σχεδίαζε ο Καντάφη ε, δεν ξέρω τι άλλο θα λάβουν υπόψη τους, γιατί όλα γίνονται με πολύ μεγάλη μυστικότητα. Συναντιούνται προσωπικά, δεν χρησιμοποιούν πολύ τηλέφωνα και τηλεπικοινωνίες. Θεωρούν ότι όλα αυτά τα... είναι στα χέρια το... τη Δύση, των δωρημέριων του Δρόσφαιρου. Οπότε συναντιούνται και συζητάνε. Δεν ξέρει κανένα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποιο είδου ηλεκτρονικό νόμισμα για να αποφύγουν ε, επιχειρήσεις παρόμοιε με το ε, πλαστογραφίες και τα λοιπά, γιατί δεν θα σταματήσουν πουθενά οι Γάλλοι Τύποιο, και δεν το, είναι... Τώρα δεν το θα το... που το, το, είχαμε και τη συζήτηση πιο πριν βέβαια, μεταξύ μας, να πούμε ότι για το ηλεκτρονικό νόμισμα, αν υπάρχει, να κάνουμε και λίγο του δικηγόρου του διαβόλου, αν υπάρχει ένα θετικό μπροστά σε όλα τα αρνητικά που έχει το ηλεκτρονικό νόμισμα, είναι ότι τουλάχιστον σε μια τέτοια περίπτωση ε, αποκλείει το, το τύπομα του πλαστού. Έτσι, το, ναι. Δηλαδή, η άχηση πλαστού νομίσματο σε μια οικονομία που μπορεί να την καταστρέψει. Να. Έτσι, βέβαια δεν είναι λόγος αυτό να, να επικαλεστεί κάποιος στο, ηλεκτρονικό νόμισμα, το ψηφιακό νόμισμα, αλλά είναι ένα θετικό που, που μπορεί να βρει κάποιος. Αυτό. Αν είναι κάτι που μπορεί να αποφευθεί. Είναι ένα... Ναι. Είναι κάτι. Ναι, αν, αν είναι ένα ηλεκτρονικό νόμισμα το οποίο ελέγχεται από μια κεντρική εξουσία, τότε δίνεις αυτή, αυτή την τεράστια δύναμη στην κεντρική εξουσία. Για, ναι. για, για, για έναν φιλελεύθερο, έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι το κράτος δεν πρέπει να έχει τόσο μεγάλη δύναμη, αυτό είναι τεράστιο αμάρτημα. Ναι, αλλά, ναι, ναι, αλλά για τις αφρικανικές χώρες που έχουν πάρα πολύ αρνητική εμπειρία από το φιλελευθερισμό και από τη δημοκρατία, δηλαδή, δεν χύνει μαύρο δάκρυ ο Αφρικανό μόλι ακούει δημοκρατία. Γιατί, ναι, φυσιολογικό, δημοκρατία δεν είναι. Τη δημοκρατία δυτικού τύπου που του είπαν ότι του έμαθαν, ναι, είναι λογικό να έχει τέτοια αντίληψη. Μα εκτό αυτού, ποιο του έκανε απικία, η γαλλική δημοκρατία. Ακριβώ. Αυτό, δηλαδή, αυτό. Ε, γιατί εγώ πρέπει να. Όσο, όσο, όσο συγκίνηση και νοσταλγία δημιουργεί σε εμά του Έλληνε η λέξη πασά, δεν ξέρω τι και. Βεζίρη. Οθωμα... Ναι, Έτσι. και οθωμανικό. Ναι. Το βλέπει, πώ το λένε. Ναι, το, το Τόσο... Ναι, ακριβώ. Αυτό... Αυτά τα παρόμοια συναισθήματα μπορεί να δημιουργεί και σε κάτι. Το ερώτημα είναι τι λειτουργεί. Τι θα φέρει την αλλαγή. Τι θα ε, μας μα απελευθερώσει από την αποικιοκρατία, από τη φτώχεια. Πώ θα χτίσουμε σχολεία. Πώ θα κάνουμε προγράμματα για την ελλονοσία, Πώ θα έχουμε διατροφική αυτάρκεια. Πώ θα φτιάξουμε νοσοκομεία, ποιο θα φέρει αποτελέσματα. Πώ θα κερδίσουμε από το φυσικό μα πλούτο που είναι τεράστιο. Αυτά είναι τα σημαντικά ερωτήματα. Όχι πώ θα έχουμε τρία ή πέντε κόμματα για να λέμε ότι λειτουργούν Όχι. τα πράγματα. Εμεί και έχουμε δημοκρατία ακριβώ. Ακριβώ. Ο Σεκούτουρε Τουρέ, αφού έκανε όλα όσα έκαναμε, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειε τη ιστορία, δεν θα μπω, αλλά θα πω ότι έκανε μετά ένα μονοκομματικό κράτος. Ναι, εντάξει, αναγκάστηκε να το κάνει, γιατί όταν αναγκάζει από εξωγενείς παράγοντε να βοηθήσει κάπου, πρέπει να. Ναι, Πρέπει να προφάσει. Αν αφήσει τόση αγώνα δηλαδή, για να φτάσει στην ανεξαρτησία και αφήσει μετά ξαφνικά την ανεξαρτησία εκτεθειμένη, τη διαθέτηση του καθενό, μαξίζει. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είναι. Πώ το λένε, είναι βέβαιο ότι θα την πέσουν. Είναι κοινή λογική. Βρήκε τα Κασόνια με, τη, με τα όπλα και τι προκηρύξεις έτοιμα, μέσα στη χώρα του, όλα τα αποδεικτικά του ορθέανε τον νόμο Τώρα το Τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Και τώρα μετά από αυτό, τι ωραία κάνουμε και μια. Πρέπει να έχουμε και μια παρδαλή δημοκρατία δυτικού τύπου για να μπαίνει όποια ΜΚΟ θέλει να χρηματοδοτεί, όποιον θέλει και να οργανώνει πραξικοπήματα και τέτοια. Έτσι. Ναι, είναι το, την ίδια κατάσταση φυσικά είχε και ο να αντιμετωπίσει και ο Μάου στην Κίνα, ο οποίος έφυγε το κουμιτάγ με τα μαρικανικά καράβια, αυτοί τους μετέφεραν στην Ταϊβάν, την κατέλαβαν, ίδρυσαν μια ε, ωραία δικτατορία το Κουμιτάγκ, η οποία κράτησε, νομίζω το 1996, πρώτη φορά κάνανε ξανά εκλογές, το οποίο Στη Δύση τώρα μας λένε δημοκρατία στην Ταϊβάν. Ποια δημοκρατία στην Ταϊβάν. Ήτανε απόλυτα ενεχόμενη από τους Αμερικάνους. Δημιουργήθηκε η Ταϊβάν από τους Αμερικάνους. Και αυτές οι χώρες δημιουργήθηκαν με την απειλή. Ήταν πάντοτε με το περίστροφο στον κρόταφο. Και φυσικά πρέπει να πράξεις αυτό που, αυτό που επιβάλλει η πραγματικότητα. Εμείς, ζούμε, εμείς μιλάμε για την, για την δημοκρατία με έναν διαδικαστικό τρόπο, με έναν τρόπο που έχει να κάνει με, με διαδικασίες. Okay. Δηλαδή, okay. έχεις ε, πολλά κόμματα, έχεις. Έχεις ε, κάνεις κάνει εκλογέ, έχεις. Ε, βάζουν και άλλα κριτήρια Αμερικάνοι γιατί θέλουν να μην το δικό του σύστημα. Ε, εκτός αυτού, έχεις περιορισμό στι γιατί εμείς θέλουμε να αλλάζουν τέτοιες. Για να έρχεται ο ένα, φεύγει ο άλλο, ξεχνούνται αυτά που έγιναν, να τα κάνει κάποιο άλλο. Δηλαδή θέλω. Αν σωστά το σύστημα, η διαδικασία του συστήματο δεν χρειάζεται αν δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέμε εμεί εδώ δουλειά δεν κάνουμε, αλλά από οργάνωση σκίζουμε. Ακριβώ και ναι, σωστά το γνωστό ανέκδοτο, αλλά υπάρχει και είναι, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα διότι αυτή η διαδικασία ουσιαστικά εξασφαλίζει την εύκολη εξαγορά από το εξωτερικό, από παράγοντες της πρεσβείας της πρακτόρων και ναι, της τη δίζει πρακτόρων ε, δεν είναι το μονοκομματικό κράτος αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι ο εχθρός της δημοκρατίας ε, έχω δει διάφορες κριτικές κάποιοι λένε ότι είναι έτσι, κάποιοι λένε ότι είναι αλλιώ. Τέλο πάντων ε, στη... Λάξε, δώτα, και το αντίστροφο δεν είναι η δικαιολογία σε κάθε περίπτωση αυτό για να έχει ένα μονοκομματικό κράτο, αλλά τα πράγματα δεν είναι παντού ίσα και όμοια έτσι υπάρχουν Ακριβώς, διαφορετικά ναι. μέτρα και διαφορετικά σταθμά. Και είναι άλλο πράγμα να μιλά για την Ευρώπη, άλλο πράγμα για την Αφρική, άλλο πράγμα για την Κίνα και άλλο για την Αμερική. Πρέπει Καλά, να κρίνει από τα αποτελέσματα. Πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι προφανώ η πλειοψηφία των δικτατοριών. Γίνονται για ιδιωτελή τέτοια για να τα οικονομήσουν κάποιοι. Με Μεγάλε δυνάμει τι προωθούν. Ο μεγαλύτερο προωθητή δικτατοριών στον πλανήτη είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, φυσικά και η Γαλλία. Αυτοί έχουν βάλει του περισσότερου δικτάτου, Παρ' όλα αυτά εμφανίζονται και εξαιρέσει. Και. Εσύ δεν είναι λίγε εξαιρέσει. Ακριβώ και αυτή τη στιγμή και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουν εκλογέ να βιαστούν. Ο Τραωρέ στην Μπουργίνα Φάσο, αν δεν κάνω λάθο, έλεγε ότι ίσω το τέλο του 2024 του 2025 κάνει εκλογέ. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να βιαστούν. Πρέπει να Καταφέρουν. Να, να φανούν τα αποτελέσματα τη δουλειά του και να δώσουν την ευκαιρία στο λαό να επιλέξει βάση αυτού νου, Διότι αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Όταν ο άλλο δεν ξέρει, δεν έχει δει, δεν, δεν μπορεί να επιλέξει. Α τον αναρωτήσουμε έπει... γιατί τα έκανε όλα αυτά. Γιατί ναι. ήθελε να μείνει ανεξάρτητο, να δει αν θα του δώσει το μάκι να φάει ή όχι και θα, μετά θα επιλέξει. Ναι, και η, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πόλεμο. Γίνεται ένα πόλο με οικονομικά μέσα, με απειλέ. Η απειλή πολέμου είναι πόλεμο. Σύμφωνα και με τον ίδιο τον ΟΗΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεν έχει λήξει η απειλή πολέμου, δεν έχει αρθεί. Δεν την πήρε πίσω η Γαλλία. Όχι. Να μην ξεχνούμε. Οπότε. Όχι, όχι. απλά αυτή την υπόσχεσή τη, γιατί την είχε. ήταν για πότε είχε πει, για τον Σεπτέμβριο. Ε, είχαν, είχαν, είχαν πει σε μια εβδομάδα θα βάλετε τον Μπαζούμ. Αυτά συνέβαιναν τον τον, τα τέλη Ιουλίου. Μια, δηλαδή μέσα στις αρχές Αυγούστου έπρεπε να τελειώσει η ιστορία. Π, πρώτη, πρώτη, ήταν που έγινε το... Τέλη το Ιουλίου. 5 Ιουλίου ή 5 τέλη, τέλη, Ιουλίου, κάτι 20 πράβο. τόσο Ιουλίου, ναι. έγινε το πραξικόπημα στον Ήγερα. Ναι, ναι. Είχαμε κάνει μια Ναι, ναι. Κάνει... Πάρα πολύ πρόσφατα με το, το ναι. λοιπόν, οι Γάλλοι είχαν πει για την επόμενη εβδομάδα μετά το αναβάλλον. Βέβαια, ναι. Είτε, σε μια εβδομάδα θα εγκαταστήσετε το, το μαζούμα, αλλιώ παίρνουμε μέσα. Ε, Ακριβώ. Και... και το ΙΣΕΝΤΑΟ το είπε, ε, αλλά ε, με, με τι πλάτε των ε, Γάλλων. Με τι πλάτε των Γάλλων και με την ενθάρρηση των Γάλλων και με την υπόσχεση βέβαια ότι θα, με κάθε τρόπο θα ή ο Γάλλος πρέσβης αρνούνταν να φύγει μη αναγνωρίζοντας τη νέα κυβέρνηση του Τσιάνη τελικά έφυγε βέβαια φύγαν και οι Γάλλοι στρατιώτες και ελπίζω θα φύγουν και οι Αμερικάνοι στρατιώτες γιατί είναι και αυτό αναγκαίο. Είναι, είναι αναγκαίο. Η, μεγα, η, η, μεγάλη ισχύ που έχουν μαζέψει και το κύρος του γύρω χώρε. Κάποιοι υποστηρίζουν, συγγνώμη που σα ναι, διακόπτω, ναι. κάποιοι ότι είναι ύποπτη η παραμονή των Αμερικανών, και ότι υπάρχουν διαβουλεύσει μεταξύ τη κυβέρνηση στην και των Αμερικανών στρατιωτών, έχει κάποιο. Δεν το έχω ψάξει. Έχει ναι. κάποιο στοιχείο αυτό. Δηλαδή, πιστεύει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμένα μου φαίνεται λίγο κουφό να το πω έτσι. Όχι, δεν το πιστεύω. Να σου πω γιατί. Γιατί η διάρρυξη των σχέσεων με τη Γαλλία ήταν ο μεγάλο κίνδυνο. Και πιστεύω ότι παίρνουν τα μέτρα τους και προσπαθούν σιγά-σιγά να κάνουν τα πράγματα βήμα-βήμα και με το σωστό τρόπο. Άλλωστε <στολίου> οι Αμερικάνοι σε αυτέ τι περιπτώσει λειτουργούν και και με συγκαταβατικό τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι το όταν βλέπουν ότι χάνουν έδαφο, αρχίζουν και το γυρνάνε και κάνουν επιθέσει φιλία. Κάνουν επιθέσει φιλία. Ναι. Πώ τη λένε τώρα, ξεχνάω το όνομά τη. Τέλο πάντων, yeah. η κυρία που οργάνωσε τη δουλειά στην Ουκρανία. Κοντολίζα πια η όχι, όχι. Ναι. Τέλος πάντων, ε, επισκέφτηκε τότε τον Ίγυρα, είχαμε αναφέρει ε, την ιστορία και προσπάθησε να, να διαπραγματευτεί, αρχικά απειλώντα ότι πρέπει να βγει ο Μπαζούμ, δεν τις πέρασε να τον απελευθερώσουν και προσπάθησε να διαπραγματευτεί την παραμονή. Δεν, τα, δεν κατάφερε ε, πολλά, αλλά προς το παρόν έμειναν οι βάσεις. Δεν, ε, ο Μπαζούμ ε, δεν αποφυλακίστηκε, ούτε φυσικά αποκαταστάθηκε. Σήμερα έβλεπα τα νέα ε, από το Υπουργείο φάσο, Οι Αμερικάνοι χαρίσανε κάτι μοτοσυκλέτες και ε, αυτοκίνητα πεθωρακισμένα για το στρατό. Χωρίς να ζητάνε ανταλλάγματα ήταν ο Αμερικάνος εκεί στην Τελετή με κάτι άθλια γαλλικά έλεγε ότι δίνω και για το καλό και για τον αγώνα ανάγκη στην τρομοκρατία. Ε, φυσικό το βλέπω, δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτό, τα δεχτήκανε αλλά υπάρχει η λάμψη ε, του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία yeah. και θέλω να πάρω λίγο από αυτή τη λάμψη γιατί συνέβαινε κάτι πάρα πολύ περίεργο τόσα χρόνια οι Γάλλοι εννιά χρόνια στο Σαχέλ δεν κατάφεραν τίποτα και ξαφνικά αυτός ο νέος δικτάτος που έχει τώρα ούτε δύο χρόνια στην εξουσία 1,5 χρόνο σχεδόν, ούτε τον Άμση να έκλεισε, να καταφέρνει νίκε μετά από εκπαίδευση από Ρώσου, θέλουν να πάρουν κάτι λίγο από αυτή τη λάμψη και να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Γιατί, Αυτό. γιατί αυτοί οι τρομοκράτε, για τρομοκράτε πρόκειται, δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι, είναι, είναι. αυτοί οι τρομοκράτε τροφοδοτούνται με ε, αερορύψεις από το γαλλικό στρατό. Αυτή είναι η καταγγελία που έχει κάνει το Μαλί εδώ και πάνω από ένα χρόνο στον ΟΗΕ και την έχουν βάλει στο σερτάρι. Τεκμηριωμένη. Και όποιο έχει πάει στο στρατό γνωρίζει ότι δεν μπορεί ένα στρατό να, να, ζει από το τίποτα. Και ιδίω με στην έρημο. Χρειάζεται τρόφιμα, χρειάζονται σφαίρε, χρειάζονται τα πάρα πολλά. Μια πορεία πα να πα για σκηνάκια για μια εβδομάδα και κουβαλά την πρίκα σου. Φορτηγά. Είναι ένα, ένα στρατό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα είναι ένα στρατό. αυτοί οι τζιχαντιστέ, ο συγγνώμη, τρομοκράτε, όπω λέμε καλύτερα, για να μην παρεξηγούνται και κάποιοι μουσουλμάνοι που δίνουν στην τζιχάντα ένα, ένα τέλο πάντων άλλο νόημα. Ιερό, για αυτού. Ναι, είναι τρομοκράτε. Γιατί είναι μια θρησκευτικότητα τελείω ξένη με την περιοχή. Οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι μεν μουσουλμάνοι, περίπου μισή και περισσότεροι, αλλά είναι ένας, ε, ένα ήπιο Ισλάμ. Δεν έχουν αυτά τα σκληρά έθιμα, έχουν και κάποια στοιχεία από τις ε, δικές τους αντιλήψεις και κοινωνικέ αντιλήψεις. Και είναι τόσο τρελό, ε, μα μπορούσαν να κάνουν μια παρομοίωση, σαν να εμφανίζονταν ένα την από ένα κίνημα ριζοσπαστικού χριστιανισμού αντάρτες στην Ελλάδα και, πυροβολούσαν τις γυναίκες επειδή δεν φοράν φούστα στον Αστράγαλο. Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Όπως αυτά δύο, κάναμε. Παντού, ναι. Αυτά έκανε η Μπόκο Χαράμα. η Μπόκο Χαράμ απήγαγε κορίτσια που, που, που ε, επειδή πήγαιναν στο σχολείο. Που η, η, ο κάθε Αφρικάνος τη περιοχή περιοχής νιώθει περήφανος να μπορεί να στείλει την κόρη του στο σχολείο. Και αυτοί καίγονται και, και τους... τι απαγάγουν. Συμπεριφέρουν δηλαδή χειρότερα και με τον ίδιο τρόπο και χειρότερα από του Είναι λάθο η ταύτιση, πολύ σωστά το έθεσε. Είναι λάθο η ταύτιση του απλού μουσουλμάνου και του καθημερινού μουσουλμάνου και ειδικά του μουσουλμάνου τη Αφρική. Χωρί να σημαίνει αυτό ότι ο μουσουλμάνο τη Συρία, α πούμε, του Λιβάνου ή και τη Αιγύπτου ακόμα ταυτίζεται με του αδελφού μουσουλμάνου. Όχι, όχι, βέβαια. Μα και εκεί αυτά, ο, ο κύριο ε? στόχο. Ήταν η ναι. μετριοπαθή μουσουλμάνη ο κύριο στόχο του και είναι μια... Α, και Τα περισσότερα θύματα. Αυτό που Α, τα περισσότερα θύματα, ναι. Κόρπου. Λοιπόν. Ε, Α, είναι δώσω. ότι τα περισσότερα θύματα από εξτρεμιστικέ οργανώσει είναι μουσουλμάνοι. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Και... μαθαίνουμε αυτά που γίνονται εδώ. Δεν μας μα ναι. ενδιαφέρει αυτά που γίνονται. Δεν, μαθα... δεν ενδιαφέρει δηλαδή τον τύπο. Όχι, δεν ενδιαφέρει εμά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Δεν ακούμε τα... τι ε... Τι επιθέσει που γίνονται από, σε, σε μουσουλμανικέ χώρε ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, yeah. ο hardcore μουσουλμάνο χτυπάει το light μουσουλμάνο. Ναι, Έτσι. και να θυμηθούμε ότι αυτό ο περίφημο Άισι μπήκε από το Ιράκ, το οποίο ελέγχονταν από του Αμερικάνου και μάλιστα, νομίζω, από την Ουρδική περιοχή που ελέγχεται 100%. Δεν έχουν φύγει οι Αμερικάνοι από το, από το Ιράκ. Και αυτό ο περίφημος Άισι δεν χτύπησε ποτέ το Ισραήλ ούτε το Ισραήλ ενοχλείται. Α, ναι, 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 ναι βέβαια. Ναι. Είναι όλα αυτά τα... Το ίδιο, η ίδια ακριβώ φάρα μετά την αποτυχία της στη Συρία μετανάστευσε στην Αφρική είναι πληρωμένοι μισθοφόροι τρομοκράτες που κάποιοι τους βάζουν το μισθό, τους πετάνε και τα... Είναι εργαλεία. Είναι εργαλεία, εργαλεία. εργαλεία. Το ακριβώς. Το ακριβώς. Ναι. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν yeah. αυτά που λες, οι κινήσεις, οι προσπάθειες να... αλλά δεν νομίζω ότι θα κρατήσουν γιατί ε, αυτές οι χώρες στρατηγικά πλέον προσανατολίζονται προς τη Ρωσία και την Κίνα. Σε κάθαρα. Και προσανατολίζονται και για τον πολύ βασικό λόγο που είπαμε όταν κάναμε εκείνη την εκπομπή για το νόμισμα για το εθνικό νόμισμα ότι μέσα στους BRICS μπορείς να εμπορευτείς με το εθνικό σου νόμισμα και με τα προϊόντα, τους, τα προϊόντα σου. Και αυτά, αυτά, θα έχουν αυτές οι χώρες. Αυτά, αυτά έχουν. Προϊόντα και δεν θέλουν να αγοράζουν Προϊόντα, δολάρια. Θα, δολάρι. θα ακριβώς τα προϊόντα. Ναι. Δεν, δεν θέλουν να εξαρτώνται από, από την... Σε τραπεζικά εργαλεία, ούτε χρηματιστηριακά εργαλεία, ούτε χαρτοφυλάκια, Ακριβώ. ο μόνος. Ακριβώς. Μόνο. Θέλουν το δικό τους ανεξάρτητο εθνικό νόμισμα. Δεν θέλουν να είναι υποκύρια κανενός. Αρκετά τραβήξαμε το CFA, το απικιακό φράγκο. Ε, δεν θέλουν να έχουν σχέση ούτε με το, με το δολάριο γιατί και η CIA δεν τους έκανε λίγα στην περιοχή σε συνδυασμό με τους Γάλλους σε συνεργασία με τους Γάλλους προσανατολίζονται εκεί και κατά τη γνώμη μου ε, βλέπουν πάρα πολύ ρεαλιστικά τα πράγματα και έχουν κάνει ήδη τα αποφασιστικά βήματα 150 βιομηχανίες θα ανοίξουν ε, στο Μαλί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ακόμα, αλλά έχουν μεγάλα προγράμματα επιβιομηχάνηση και στην Μπουργκίνα Φάσο. Έχουν βάλει τι βάσεις για την ενεργειακή αυτονομία, που είναι η βάση τη βιομηχανία, με όπως είπαμε, πυρηνικού αντιδραστήρε που θα πάρουν τη Ρωσία. Το εμπόριο με την Κίνα, ο αγωγό που κατασκευάζεται στον Πενίν, νομίζω τα δύο τρίτα τελείωσαν που θα μεταφέρει το, το πετρέλαιο του Νίγηρα, η συνεργασία για την για την αυτάρκεια σε τρόφιμα και το εμπόριο που θα έχουν, ε, ελπίζοντα ε, στη συνεργασία με τους BRICS. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η χώρα η πλούσια που φιλοδοξούσε να μπει στους BRICS ήταν η Νιγηρία, η χώρα που του απειλούσε. Και ναι. ίσως αυτό το συμφέρον να τραβήξει τελικά και αυτή τη μεγάλη χώρα, και τότε να δούμε Έκανε... την μεγάλη ανατροπή. Ακριβώ. Καταρχήν, κοίταξα να σα στην, ότι στο ψήφισμα τη Νιγηριανή Βουλή. Τη Νιγηρίας, έτσι για αν μην ναι. Το... Λοιπόν, ε, υπήρχε, πρόβλημα, δηλαδή δεν ήταν επάμψη. Αν θυμάμαι καλά, το, ένα μεγάλο ποσοστό είχε αντιδράσει πάρα πολύ στην Βέβαια, επόμενη. στην απειλή πολέμου αντέδρασε. Βέβαια. Και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση που μου δίνεται, ότι υπάρχει μια τάση ε, προσέγγιση και από, το, από τον Ιγυριανό λαό και από του Ιγυριανού βουλευτέ, προ αυτή την κατεύθυνση και όχι τη Εκοβά και των Δυτικών. Παρόλο που η κυβέρνηση είναι φιλαπροσκήμενη, Έτσι του δυτικού. Πώ το Βέβαια και αυτοί. Βλέπουν και το συμφέρον του, έτσι. Βλέπουν το συμφέρον του που είναι. Ναι, νομίζω ότι εγώ είμαι πολύ αισιοδόξη. Νομίζω ότι θα ξεπεραστεί. Ήδη γίνανε μεγάλε διαδηλώσει και στην Ιγυρία ενάντια στον αποκλεισμό του Νίγηρα. Πάρα πολλοί έμποροι καταστράφηκαν που περνούσαν τα σύνορα συχνά. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά, υπάρχει το πρόβλημα που αναφέραμε με τον αγωγό ο οποίο θα ξεκινούσε από την Ιγυρία και θα κατέληγε μέσω Νίγηρα στην Αλγερία για να μεταφέρει αέριο προ την Ευρώπη και προ την Ευρώπη. Από εκεί την πάτησε και η Ευρώπη, αλλά και φυσικά η Ιγυρία. Βέβαια, υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά συμφέροντα θήκτηκαν. και πάρα πολύ, ήταν με πολύ, πολύ μεγάλη ζημιά και για την Ιγυρία. Αυτή η ανόητη προσκόλληση στα γαλλικά συμφέροντα. Και η ίδια η Ιγυρία χάνει πάρα πολύ γιατί το πετρέλαιό της και το αέριό της αντί να το χρησιμοποιεί προς όφελος του πληθυσμού της και προς την ανάπτυξή της το, το, εξάγει προς την, προς την Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή που και η ίδια η Ιγυρία έχει πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας και από και εξάγει και εγκεφάλους η Νιγηρία. Μαζικότατα. Επιστήμονες, γιατρούς, μηχανικούς, τα πάντα. Είναι μια χώρα με την... Τι να πεις, με, την, με μια πολύ ανόητη πολιτική, αυτοκαταστροφική. Συμπεριφέρεται ε, σαν φτωχή χώρα είναι τη στιγμή πάμε. που έχει τα πάντα. Και βέβαια, ναι, και η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει έτσι. Δεν φτάνει να έχει πετρέλαιο και αέριο, πρέπει να είσαι ανεξάρτητη χώρα. Αλλιώ, τι, 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 θα το κάνει, Γιατί ακού και στην Ελλάδα, ακούγονται φωνέ κάποιοι που λένε τώρα τι ωραία η μεγάλη ευκαιρία. Θα σώσουμε, λέει, εμεί την Ευρώπη με την πετρέλα και το αέριό μα. Εδώ κάτι και να σκέφτομαι. Ε, Ακριβώ για ποιο λόγο θε να σώσει την Ευρώπη. Τι σου κάνει η Ευρώπη, τι την έχει, φιλενάδα σου είναι. Τι, τι, για ποιο λόγο θε να τη σώσει, το πρόβλημά σου είναι πώ θα φύγει. Ωραία με τα μνημόνια. Και... Ναι, ακριβώ. Και, και, επειδή θα, σου, το έβαλε, σου, σου το τη έτσι νιά, Ότι εσύ τη χαντάκωσε. Δηλαδή, σε έβαλε να, να, αισθάνεσαι και υπεύθυνο. το φύτεψε ενοχέ ότι με την έτσι, με την αθωτία σου και με την πατάλη σου ήσουν αυτό ο οποίο διέλυσε τι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Αυτά δεν μα λέγανε μετά τα μνημόνια. Είμαστε τεφέλη, είμαστε σπάταλοι, πίνουμε τα ποτάκια. Δεν θυμάστε το τσόκλο τα βάλει με ποτάκια στην παραλία. Ναι. ναι. οπότε ε, τώρα ο Έλληνα αισθάνεται τύχη και λέει: Τώρα θα με την Ευρώπη. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Ποια ποτάκια στην παραλία. Εγώ, εγώ έζησα στην Αγγλία, όπω ξέρει, 7 χρόνια και εκεί δεν πίνουν ποτάκια ποτί, τα σε ποτήρια, τα πίνουν σε κουβάδε. Ε, Τέλο πάντων. Ε, ο, 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 ναι, και εσύ που ζει στην Γερμανία, ξέρει κάτι παραπάνω από τον κολλισμό από ότι ο, ο Έλληνα που. Ναι. Στην οποία είναι σπάνια ρόστα. ενοχλεί παραλία, όπω καταλαβαίνετε. Δεν έχουν το ποτάκι, ενοχλεί η παραλία όσον αφορά το Γερμανό και τον ναι. Άγιο. Δεν έχουμε τι ίδιε παραλίε. Ενοχλεί η παραλία το καλοκαίρι. Έτσι, αυτό είναι το ενοχλητικό. Ναι, την ίδια προπαγάνδα με στερεότυπα δηλαδή, έχει να όλοι. αντιμετωπίσει και ο Αφρικάνο. Τα ίδια υποτιμητικά στερεότυπα και την ίδια ανόητη τέτοια. Για μένα ο Νιγηριανό, επειδή γνώρισα πολλού Νιγηριανού στην Αγγλία και ξέρω και για τη χώρα του κτλ. Είναι είναι άνθρωποι πανέξυπνοι, μορφωμένοι, που αναγκάζονται να φύγουν λόγω συνθήκων. Αυτό είναι ο ο Νιγηριανός. Είναι, είναι είναι πολύ κρίμα να καταπίνουμε στερεότυπα για τους λαούς και η καλύτερη εμπειρία είναι να, να, για αυτούς που έχουν ήδη βρεθεί στο εξωτερικό και τα έχουν δει τα στερεότυπα να, να κατευθύνονται εναντίον τους και τότε καταλαβαίνουν τι είναι να κάθεσαι στην Ελλάδα και να χρησιμοποιήσει τα στερεότυπα των απεικιοκρατικών δυτικών Ευρωπαίων ενάντια σε άλλου λαού χωρί να γνωρίζει τίποτα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα Το ξαναπέσω. Εγώ το έχω πολλές πολλέ φορέ αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Λοιπόν, βέβαια, δυστυχώ, όπω είπε, πρέπει άλλο να βρεθεί να, αβιώσει βιώσει το είναι ζωή σε... σε, μία από αυτέ τι χώρε. Εδώ που είμαι εγώ, εκεί που ήσουν στην Αγγλία, για να καταλάβει να έχει τώρα. Όταν του τα λε, δεν σε πιστεύει. Το μυαλό του θα έχει τελικά και ηδηλιακά. Λοιπόν, τέλο πάντων, εγώ πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτό που είπε για τα... για τα αφρικανικά μέσα. Μου κάνει και εμένα εντύπωση, το ευχαριστιέμαι δηλαδή, που ακούω μια γλώσσα που δεν την ακού ούτε στα ελληνικά μέσα ούτε στα, στα δυτικά. Αυτή η ευθύτητα που περιέγραψε πριν λίγο. Ναι. Δηλαδή, μπαίνουμε στο νόημα, αφήνουμε τη φιλοσοφία, αφήνουμε τα θεωρήματα, τα μεγάλα αποθέγματα και μπαίνουμε στο βουμί. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία. Αυτά είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό έγινε. Αυτό θέλουμε. Μπαμ, παμ παμ Ξεκάθαρα και ωραία. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρος λόγος, έτσι. Καταλαβαίνεις όλα ότι αυτοί οι λαοί με αυτά που έχουν βιώσει δεν τους παραμυθιάζεις εύκολα. Με, με φούμαρα, με μεγάλες ιδέες και με... Ξέρουνε πού ήτανε, ξέρουνε τι θέλουνε και ξέρουνε πού πάνε αυτή τη στιγμή. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ευχαριστήμα πραγματικά. Ευχαριστήμα και όλα τα βίντεο που μου έχει στείλει από, το... Ναι. από τα Αφρικανικά μέσα. Ναι, και εγώ, εγώ θέλω να πω, είπαμε πριν ότι ε, μια από τι τεχνικέ προπαγάνδα είναι να χρησιμοποιούν βαριέ ιερέ εγώ Η δημοκρατία, ο λαό, ο... η αντιπροσώπευση, δεν ξέρω τι. Και να, όλα καθώς. αυτά, τι είπε η Βουλή, τι είπε ο δικαστής, τι... Λοιπόν, ε, μπορεί να τραβήξει μια. με τον αναλογία που είπαμε πριν, αυτά δεν προκαλούν τα ρήγη συγκινήσεω ε, που προκαλούν εδώ πέρα. Ε, το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία που, που λέμε εδώ. Τι ωραία ναι, 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 τι ωραία, ναι, ακριβώ που τα ναι. το, εκείνη τι, τι, έκανε, όχι τι είπε. Ε, πόσο σχολεία άνοιξε, πόσο νοσοκομεία ανοίξανε, πόσο ε, βελτιώθηκε η διατροφή μας ε, μπορέσαμε να ε, μας έφερες ηλεκτρικό ρεύμα, έφερες καθαρό νερό, άνοιξες καμιά βρύση. Αυτά, αυτά μετράνε πολύ περισσότερο. Ε, και, και όντως ε, έχουμε, μπει σε μια, έχουμε μπει σε μια παγίδα. Δηλαδή υπάρχει τέτοια νοητική σύγχυση στη Δύση που μπερδεύουν τον καπιταλισμό με τη δημοκρατία, τα δικαιώματα με τη δημοκρατία. Υπάρχει μια, τε... μια τεράστια σύγχυση. Ε... Η δημοκρατία ίσω κάποια στιγμή θα έπρεπε να δοκιμάσουμε και εμείς να την κάνουμε, γιατί την έχουμε δοκιμάσει πάρα πολύ. Πούμε, δηλαδή. Αλλά να... Ναι, αλλά θα αρχί... μπλέξουμε και εμείς με τα, με, 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 με την, ε. με τα μεγάλα λόγια. έτσι; ε, να, να το κάνουμε, αλλά με πολύ προσοχή και κυρίως ε, εγώ θέλω να θυμίσω, είχαμε κάποτε από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε, έτσι αναφέραμε τον Ηρόδοτο και μια συζήτηση που υπάρχει μέσα στον Ηρόδοτο είναι, μάλιστα σχετίζεται και με την Αφρική, είναι μετά την, με εκστρατεία ενάντια στην Αίγυπτο, είναι από τις αγαπημένες μου ιστορίες στον Ηρόδοτο, που ε, γίνεται τέλο πάντων ε, μια συνωμοσία των, ε, των μάγων, δηλαδή των ιερέων, και ρίχνουν τον καμβίση, τον τρελό βασιλιά. Τον ρίχνουν λοιπόν, γίνεται το πραξικό, αλλά ο Δαρίο, ένα αξιωματικό, ο οποίο δεν ήταν ε, βασιλική γενιά, κατάφερε να ανατρέψει λοιπόν του τους μάγου, αυτού του και τέλο πάντων έπρεπε να διαλέξουν ένα νέο πολίτευμα. Γιατί είχε καταληθεί η βασιλεία με τον Καμβίση, και εκ του νέου. Και γίνεται εκεί πέρα αυτός ο διαγωνισμός που αναφέραμε ανάμεσα. Ο πρώτος λέει να κάνουμε δημοκρατία. Είναι οι τέσσερις που συμμετείχαν στο τέτοιο. Λέει γιατί να κάνουμε δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία όλος ο κόσμος αποφασίζει και έτσι η υπόφαση είναι πιο δίκαιη για όλους και τα λοιπά. Ο δεύτερος λέει όχι δεν έχεις δίκιο. Λέει να κάνουμε ε, ολιγαρχία. Γιατί να κάνουμε ολιγαρχία. Γιατί στην ολιγαρχία αυτοί που απέδειξαν μέσα στην κοινωνία ότι μπορούν να αποκτήσουν πλούτο άρα είναι φιλότιμοι, άρα δουλεύουν τη λεφταρά, δεν είναι ξέρω τι. Αυτή είναι πιο άξιοι και θα πάρουν καλύτερη απόφαση. Λέει ο τρίτος όχι, λέει. Δεν, θα, δεν είναι έτσι, πρέπει να κάνουμε αριστοκρατία. Γιατί, μα στην αριστοκρατία, από μικρό το παιδί το εκπαιδεύεις να είναι ο καλύτερος ο άριστος, με την καλύτερη εκπαίδευση, με, με, τη σωστή αγωγή, να είναι γενναίος. Να, αυτός πρέπει, αυτοί πρέπει να κυβερνάνε. Και λέει ο τέταρτο, Όχι, λέει δεν έχετε δίκιο. Οι αριστοκράτε τρώγονται μεταξύ του και σκοτώνονται και κάνουν συνωμοσίε γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι κτλ. Ένα πρέπει να είναι. Βασιλεία πρέπει να έχουμε. Αυτό να έχει την καλύτερη εκπαίδευση, την ιδανική και αυτό πρέπει να κυβερνάει. Ε, αφού το σκεφτήκανε, είπανε αυτό το τελευταίο το είπε ο Δαρίο του είπαν μπράβο, λέει έχει δίκιο. Δηλαδή δώσανε στο Δαρίο δίκιο ότι το Βασιλεία λογικά είναι καλύτερο. Αυτό τώρα είναι από τους διδακτικούς μύθους του Ηρόδοτου, από αυτούς που λέγονται και δεν έχουν ουσιαστικά υποτίθεται ιστορική βάση. παρόλα αυτά δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Ηρόδοτος δεν διακατέχονταν από ιερό ρήγος περί δημοκρατίας. Ούτε ο Αριστοτέλης που ήταν αριστοκρατικός ή ο Πλάτωνας, είχανε, αναγνωρίζανε ακόμα και ο Αριστοτέλης που έγραψε την καλύτερη έτσι, Έτσι είναι εδώ, Ιερό, Ρήγος. Ναι, του Εναθηναίου <χει> Πολίτη έλεγε ότι έχει τα, τα υπέρ και τα κατά τη. Έχει αυτό, εκεί δουλεύει, εκεί δεν δουλεύει. Έχει αυτά τα προβλήματα. Το, το ίδιο και οι υπόλοιποι. Και ακόμα και αυτοί αναγνωρίζανε και στο διάλογο αυτό του Ηρόδου φαίνεται η, 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 η περιέργεια και η, αν θες, και η κριτική διάθεση για όλα. Δηλαδή σε όλα βρήκαν προβλήματα και στο Βασιλεία βρήκαν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, επέλεξαν οι Πέρσει αυτό, οι Έλληνε επέλεξαν το άλλο, ο καθένα τράβηξε το δρόμο του και ανάλογα, πιστεύω, με τι ιστορικέ συνθήκε, τι κοινωνικέ, τι οικονομικέ, τι εξωτερικέ απειλέ, κάθε λαό διαλέγει ε, το πολίτευμα που ταιριάζει στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Και κάποιοι λαοί στην Αφρική αυτή τη στιγμή βρήκαν ότι αυτό το πολίτευμα που έχουν εκεί είναι αυτό που κατάφερε να δικαιώσει το λαό, να εκφράσει το λαϊκό αίτημα για ε, λήξη της νοαπικιοκρατίας, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για ελευθερία από τη γαλλική κατοχή, γιατί η γαλλική κατοχή είναι όταν έχει τις βάσεις μέσα στη χώρα σου κτλ. Αυτό και εμείς έχουμε βάσεις εδώ πέρα και όπως είπαμε πριν και από, την, από τη βάση της Κύπρου έφυγε και το βρετανικό, τα τρία βρετανικά νομίζω αεροπλάνα που χτύπησαν το σκούτι και τώρα θα, έχουν φύγει και άλλα. Αυτό είναι ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με, το, με τις συνθήκες και καλό είναι πούμε να, να ξεφεύγει κάποια στιγμή κάποιος και να, να, βλέπει τα αποτελέσματα, το τελικό αποτέλεσμα, πώς δουλεύει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε ένα άμεσο δημοκρατικό, άμεση, μια άμεση δημοκρατία να δουλέψει στην Ελλάδα. Το πιστεύω αυτό. Την εκθέσαμε και μια μορφή, μια έτσι προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ε, με τον Καντάφη. Ατελή προσπάθεια, παρόλα αυτά προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν, σήμερα υπάρχουν δυνατότητες για πολύ περισσότερο όπως είπαμε, είπαμε και στην εκπομπή που κάναμε τον Gadda, για τον Καντάφη. Παρόλα αυτά... Θέλει πολλή δουλειά, ναι. ναι. Υπάρχουν περισσότερα εργαλεία, παρόλα αυτά θέλει, θέλει δουλειά για να το πετύχει. Δεν είναι δηλαδή ένα σύστημα το οποίο πρέπει να το εφαρμόσει, ας πούμε, ένα, δύο, τρία. Είναι ακριβώ. Θέλει δουλειά, θέλει μελέτη, θέλει εκπαίδευση, θέλει παιδεία. Έτσι, θέλει πολλά πράγματα. Ακριβώ. Και φαίνεται ότι πολλέ ε, κοινωνίε, ιδίω αυτέ που ε, που βρίσκονται υπό εξωτερική απειλή, πολύ συχνά διαλέγουν μια πιο συγκεντρωτική εξουσία Ακριβώς. για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Δεν είναι ώρα, κρίση. για παιχνίδια και για πειραματισμού τώρα. Ακριβώ. Να... Ναι. Αν Δεν... Βλέπω... να φά τον κόλπο, πρέπει να κρατήσει άμυνα. Δεν, ναι, θα... ναι και, και, βλέπω και μια yeah, υποκρισία από κάτω. Δηλαδή, κατηγορούν για συγκεντρωτισμό διάφορου ανθρώπου. Δεν βλέπω κανέναν. Άμα κατηγορεί τον Τραβέ, δεν θα έπρεπε να κατηγορήσουμε και τον Κολοκοτρόν για συγκεντρωτισμό. Ε, Πώ. Δεν έκανε τέτοιο. Εκλέχθηκε από κανένα στατικό. Έγινε έτσι. Έγινε... Οι Τούρκοι τη λένε για τον Κολοκοτρόν. Ναι, αλλά Έχινε... και το, ίσως το λάθος του ήταν ο Φωτιάδης τον κατηγορεί για το αντίθετο, ότι ρε ήσουν εκεί πέρα, είχε τη δύναμη, είχε την εξουσία και σου στέλνουν ένα φιρμάνι ε, να λύσει την πολιορκία τη Πάτρας και, από κάποιου οι οποίοι ούτε ξέρουν από πόλεμο και εκτό αυτού θέλουν να σε ρίξουν. Δηλαδή τον κατηγόρησα για το ακριβώ αντίθετο, ότι το παραέκανε με, τα, με του δημοκρατική Τέλο πάντων, βάλουμε μια τελεία εδώ, μια σύγκριση έκανα. Να βάλουμε Τώρα, μια να ανανεώσουμε, να δούμε ποιο θέμα θα επιλέξουμε για την επόμενη εποχή; Έχει κάτι να προσθέσεις ε, Ναι, έχω ί, ίσως έτσι θα θα, θα πρέπει να, να έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε να πούμε ότι να πω ένα, δύο, τρία, τέσσερα για το εθνικό νόμισμα ένα πρώτο απ' όλα είναι η άμυνα για να μην τα ξεχάσουμε, δηλαδή τα αναφέραμε δύο ναι. είναι η ανάπτυξη της οικονομικής ε, ε, βάσεις που πρέπει να είναι η αυτονομία, η αγροτική, η βιομηχανική ανάπτυξη που σημαίνει και ενεργειακή αυτονομία και λέω ότι αυτά τα πράγματα, αυτά τα δύο μπορεί να τα πετύχει η Ελλάδα. Το πρώτο, με, μια, με σωστές συμμαχίε με αυτούς που θέλουν να φύγουν οι αμερικανικές βάσεις και ποιοι είναι, η άλλη πλευρά Για που διαμορφώνεται σε αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο που ήδη φαίνεται και πρέπει να, να θες να είσαι τυφλός να μην το δεις. Θα ναι, μα δεύτερο... απλά συνέχεια για να μα πούνε στο τέλο ότι κάνουμε προπαγάνδα. Γιατί... Ναι, α το πούνε, πούνε, αλλά ουσιαστικά έτσι. πρέπει να πει καθαρά αυτό που έχει στο κεφάλι, σου, δεν βγαίνει νόημα. Το δεύτερο έτσι. είναι όλα τα υπόλοιπα που τα έχει πάλι η Ελλάδα και την ενέργεια έχει και τι πρώτε ύλε και την δυνατότητα για αγροτική παραγωγή κτλ. Το τρίτο είναι το, φυσικά το εθνικό νόμισμα με, με αυτά τα στηρίγματα, το οποίο μπορεί να το ανταλλάξει με προϊόντα και να το χρησιμοποιήσει ω εθνικό νόμισμα, που και αυτό σου το δίνει, σου δίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει το διεθνέ πλαίσιο μέσω του BRICS να το χρησιμοποιήσει, χωρί να χρειάζεσαι δολάριο, άρα ξένη επιρροή και χωρί να χρειάζεσαι κανένα ευρώ. Εντάξει. Αυτό. Α πούμε αυτά τα τρία και φυσικά πρέπει να φύγουν και οι βάσει κάποια στιγμή, γιατί αλλιώ αν έχει ένα ξένο στρατό μέσα, όλα αυτά να πάσα στιγμή θα ανατραπούν με όλους αυτούς τους τρόπους τους εφάνταστους που βρήκαν οι Γάλλοι που αναφέραμε σήμερα στη Βουινέα με την επιχείρηση Περσίλ με το πλαστό, με πλαστά και με πολλούς άλλους ακόμα πιο εφάνταστους που μπορούν να βρουν σήμερα. Με κομπίνες, με πυραμίδες, με κρυπτονομίσματα, με, με ό,τι μπορείς να φανταστείς που μπορούν να κάνουν για να καταστρέψουν την οικονομία ε, ενός κράτους αυτού του είδους αυτέ οι επιχειρήσεις που τις που κάνουν οι Γάλλοι. Αυτό, να, τα ανακεφαλαιώνω για να, για να φανεί η ενότητα ανάμεσα στο, στο, στην άμυνα, στον εθνικό νόμισμα, ε, πώς πάνε μαζί και στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Είναι τρία πράγματα Τώρα τη, 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 και φυσικά. Τέσσερι πυλώνε στρατηγική μια χώρα. Ναι. Αυτό είναι στρατηγική. Ναι. Ναι, Είπα του τρει. Ο τέταρτο είναι η διαγραφή Παρατές. του χρέου. Φυσικά. Γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. <σχελί> δεν μπορεί να κάνει ένα μισό πόλεμο. Δεν μπορούμε <σχελί> να, να μπούμε μέσα σε μια τουρκική κομπόπουλα. Να πούμε γεια σα, κυρίε Τούρκοι. Ήρθαμε να καταλάβουμε αυτή την πόλεμο. Αλλά δεν θέλουμε πόλεμο. Δεν γίνεται. <σχελί> <Υίθαμε> <σχελί> να σας καταλάβουμε. Ναι, αυτό. Δεν γίνεται. Ή θα, κάνεις, ή θα τα κάνει όλα μαζί. Ή δεν τα εννοεί. Δεν τα αυτό θέλω να τονίσω. Και okay. αυτό το είδαμε το 2015 με, με τον Τζίπρα, με τι μισέ προτάσει που οδηγούν. Στην, στην Αφρική γνωρίζουν την ολοκληρωμένη πρόταση. Και αυτοί νομίζω πρέπει, αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμεί στην Ελλάδα, αν εννοούμε να το κάνουμε αυτό. Φυσικά δεν σε αναγκάζει κάποιο να κάνει την επανάσταση, ούτε είναι. Αλλά αν θέλει να το κάνει, αν εννοεί να το κάνει, πρέπει να το κάνει ολο... όλα, όλα μαζί. Δεν μπορεί να κάνει <Τεστάσεις>, τα μισά. πιστεύω ότι αυτή την εποχή που ζούμε τι μέρε δηλαδή, που, που περνάμε και με αυτά που έχουμε δει. Είναι η εποχή που θα χρειαστεί ίσως να κάνει τη λιγότερη επανάσταση σε σχέση με άλλε εποχές Έτσι, δηλαδή δεν είσαι μόνο σου. Ε, δεν είσαι μόνο στον κόσμο. Όταν συζητάγαμε το 2015, μιλάγαμε για μια απομόνωση. Θα βρωθήσουμε evet. ξαφνικά στη μέση που πουθενά αν φεύγαμε από την, evet. από την Ευρώπη. Τώρα δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ακριβώ. Και το ξέρουμε καλά, μην το επαναλάβουμε πάλι. Ακριβώ. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα θα χρειαστεί να, να κάνει ό,τι κάνει, να το κάνει στεναρά, να είσαι έτοιμο και πρέπει να πάρει ρίσκα. Είναι ένα δύσκολο δρόμο. Παρ' όλα αυτά είναι πιο εύκολο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Σωστά στο... και όπω όπως, όπως είπε, να το θυμίσουμε, μην φοβάσαι την επανάληψη καμιά φορά, Κώστα. Το 2015 έπρεπε μεγάλο μέρο τη κουβέντα ήταν πώ θα εξασφαλίσει το συνάλλαγμα για όσο καιρό χρειάζεται να κάνει τη μετάβαση για να αγοράζει πετρέλαιο και ό,τι άλλο, φάρμακα και ό,τι άλλο που λέτε μόνο σε συνάλλευμα, γιατί έτσι γουστάρουν οι Αμερικάνοι. Σε δολάρια. Και σε ευρώ, βέβαια. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα έχει εκλείψει. Από τη στιγμ... λοιπόν. Δηλαδή, δεν, δεν έχει ανάγκη να, να δεσμεύσει το χρήμα που κυκλοφορεί, να κάνει αυτό και εκείνο και το άλλο. Για να έχει. γίνονταν και τότε. Δεν, να μην πω, δεν, δεν ισχυρίζομαι ποτέ ότι δεν γίνονταν τότε, αλλά αυτή τη στιγμή. Έχει σε αυτή το επιπλέον όπλο και κάθε, κάθε τίμιο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει η εποχή του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μισά. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσει Α, όλα. Γιατί τον, τον τραβάει ο στόχος του. Τον Έτσι. υποχρεώνει ο ίδιος το στόχο, που είναι μεγάλος. Τα βάζει με, με πολύ μεγάλο ε, μαφιόζο. Όπω τα βάλανε το 1958 στην Γουινέα με τεράστιο μαφιόζο και το ενώσαν και τα κατάφεραν. Εμείς έχουμε ένα, πολύ, ένα μικρότερο στόχο βέβαια, ίσως, αλλά είναι, πάλι είναι ένας δύσκολο δύσκολος αγώνας. Οι Αφρικάνοι αρπάξαν την ευκαιρία, μπορούμε να την αρπάξουμε κι εμείς, αν, ε, αν έχουμε, αν, αν πάρουμε την, αυτή τη μεγάλη απόφαση. Και νομίζω ότι θα εμφανιστούν και κάποια κόμματα που θα την πάρουν αυτή την απόφαση, η πολύ φοβάμαι ότι θα εμφανιστούν και πάρα πολλά κόμματα θα που θα καπέλω... πάρουν την ίδια απόφαση κόστα. όπως το 2015, θα μας κοροϊδέψουν. Θα είναι το καπέλωμα, καπέλωμα τη ιδέας, ναι. ιδέας, θα την εκμεταλλευτούν προ το όφελο του ε, και δεν θα τη χρησιμοποιήσουν για τον, ε, τον ατόπιο σκοπό. Γι' αυτό που προτείνουμε δηλαδή, εμεί για την πραγματική ανεξαρτησία. Ε, υπάρχουν τέτοια ε, δηλαδή, κόμματα που το έχουν ήδη κάνει ε, στο παρελθόν. Α πούμε, να αναφέρω. Υπάρχει ο, ο Βελόπουλο διαφήμιζε πριν 4-5 χρόνια, θυμάμαι, ήταν ένθερμο προ τη δική τη Τώρα δεν έχω καιρό να τον ακούω. Ούτε έχω ακούσει λέει πρόσφατα ας πούμε, για τη θέση κρατάει για του Μπρίξ. Αλλά θεωρώ ότι θα το έκανε με φιλελεύθερο τρόπο. Ναι. Θα το, το πρότεινε πρώτο, θεωρώ ότι το πρώτο είναι με, τον φιλελεύθερο τρόπο. Ο Βελόπουλο, όπω το είδα, υποστήριζε τη Ρωσία ε, ε, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούσε το θαυμασμό που υπήρχε για την αποτελεσματικότητα της ε, πολιτικής του Πούτιν που δεν κρύβεται ε, πως έβγαλε τη χώρα από οικονομική απικία από τον Αμερικάνο την έκανε ξανά δύναμη υπολογίσμα αυτό δεν μπορεί να το κρύψει κανένας είναι απο το αποτέλεσμα με φιλελευθερισμό με, με το σύστημα που είχε ήταν. Βάλιστα. αυτό έκανε αλλά μετά, το, μετά την έναρξη του πολέμου κατακρίνει τη Ρωσία ως εισβολέα, όπως οι υπόλοιποι. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την αντίσταση του ρωσικού λαού ενάντια στον ναζισμό ουσιαστικά και στην, και στην δυτική επίθεση, στον ΝΑΤΟ που εννοεί να επεκταθεί προς τα εκεί, να τη χρησιμοποιήσουμε ως ένα άλλη μια φορά ως μια απελευθερωτική ευκαιρία, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και τώρα. Γιατί το καταλαβαίνει η Αφρική τόσο καθαρά και δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Τι χρωστάμε ακριβώ στους Αγγλοσάξονες. Τι τους χρωστάμε. Τους χαλάσαμε την απικία στην Κύπρο. Τους, χα, τους χαλάσαμε ε, την πολιτική των κανονιοφόρων. Επεκταθήκαμε παραπάνω όσο θέλανε το 27 τι, ακριβώ ακριβώς τους χρωστάμε και εξακολουθούμε να, 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 είμαστε σε αυτό το άρμα που 200 χρόνια έχει δείξει που πηγαίνει και ε, τι να πω τότε, από τότε που έγραψε ο Κορδάτος για, το, για, την, ε, για, τα εγκλήματα των, των Άγγλων ενάντια στην Ελλάδα έχει περάσει άλλο ένας αιώνας εγκλημάτων. Θα είχε γράψει εγκυκλοπέδια ας, το, ας τέλος πάντων. Ας μην ε, Αυτό. Σε άλλη εκπομπή. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, φίλοι μας, να σας χαιρετήσουμε και θα τα πούμε καλώς εχόν το πραγμάτων την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά. Γεια σου, Κώστα. Γεια χαρά. Γεια σου, Αντώνη.